Γεια σου Πάρη. Γεια σα, Δονή. Γεια σου Ματίνα. Γεια σου παιδιά. Καλώ ήρθες ξανά, Ματίνα, από κοντά επιτέλου στη μικρή κουβέντα. Γιατί είχαμε κάνει ένα επεισόδιο τότε με τον COVID, τα επικά επεισόδια, τα απομακρυσμένα. Mm -hmm. έτσι. Ε, οπότε είσαι και επισήμω Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν η φάση που γυρνούσε. Είχατε γυρίσει μόλι κάπου. Ε, ήταν αυτά τα περίεργα του κορονοϊού. Ήμασταν έτσι στο ντεμι λίγο. Ε... -Ιρλανδία, μισό Ιρλανδία, ναι, ναι, μισό ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα είμαστε επισήμω κανονικά Αθήνα, εδώ. Ελλάδα, full. Με την ευκαιρία να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πρόσκληση στην, στην εκπομπή. Είμαι πολύ μεγάλη φαν. Εννοείται. Εννο, <laughs> και εμεί. Ε... Είμαστε δηλαδή, θέλω να πει το δεύτερο αγαπημένο σου podcast μετά τον Andrew Χιούμπερμαν. Έτσι πω. Καλά, δεν <laughs> έχετε <τη> μελετήσει, ε. Δεν <laughs> έχετε μελετήσει. Ναι, yeah. αλλά ναι, είμαι τρελή με <laughs> 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 χιουμπρόμετρο. Μιλάς πολύ στο Twitter, οπότε είναι, <laughs> είναι εύκολο μετά. <laughs> <laughs> ε, λοιπόν, για να το πάμε κάπω ε, από την αρχή, για κάποιου που μπορεί να μην έχουν το προηγούμενο ή που δεν σε γνωρίζουν, ε, θες να μα πει λίγο πράγματα για το που βρίσκεσαι τώρα, τι κάνει σε την περίοδο και να το πιάσουμε μετά από εκεί. <laughs> Τέλεια. Λοιπόν, είμαι VP Head of Data Science ε, σε μια εταιρεία που λέγεται Data Seed, που είναι κομμάτι μια μεγαλύτερη εταιρεία που λέγεται Verve Group. Okay. Ο λόγο αυτό είναι επειδή έγινε acquired από αυτό το μεγάλο yeah. group. Ε, είναι στον ε, τομέα των ε, διαφημίσεων, των mm -hmm. online διαφημίσεων. Ε, η data seat ουσιαστικά είναι ένα DSP. Η Verve Group έχει πολλά διαφορετικά κομμάτια αυτού του οικοσυστήματο και SSPs και DSPs. Τι είναι οι SSPs και οι DSPs. <laughs> λοιπόν, ε, 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 είναι κάποιε οντότητες ας το πούμε, σε διαφορετικά σημεία για τις online διαφημίσεις. Ένας DSP είναι αυτός που αναλαμβάνει τους διαφημιστές που θέλουν να φανούν με τις διαφημίσεις στους εταιρείες σε εφαρμογές για παράδειγμα στα κινητά ή σε άλλο κομμάτι του διαδικτύου. Οι SSPs, οι exchanges, είναι αυτοί που δίνουν, παρέχουν το χώρο, παρέχουν το network, παρέχουν τα supplies και τα auction opportunities για να εμφανιστούν οι διαφημίσεις. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί σε αυτό το σύστημα. Υπάρχουν επίση και κομμάτια που έχουν να κάνουν με tracking, με MPs, για να α, είσαι με κάποιον τρόπο σε ένα fair σύστημα, ότι ε, μετράω τις, ε, τα, τα results από τι διαφημίσει με σωστό τρόπο. Okay. Εμεί λοιπόν... Είμαστε στο κομμάτι του DSP, δηλαδή έχουμε εταιρείε όπου τις διαφημίζουμε, mm -hmm. έτσι τρέχουμε καμπάνιες που πρέπει να γίνουν με έναν ε, optimal τρόπο και βασιζόμαστε πάρα πολύ σε ένα privacy-driven privacy τρόπο με contextual signals. Ό,τι κάνουμε εμείς δηλαδή ε, δεν βασίζεται σε behavioral targeting δεν μπαίνουμε να δούμε πολύ με μεγάλη λεπτομέρεια τι κάνουν οι users ή για παράδειγμα demographics και πιο ε, private δεδομένα. Βασιζόμαστε σε contextual signals, για παράδειγμα ε, τι είδους είναι αυτό το app στο οποίο πάμε να διαφημίσουμε okay. ε, την ε, ε, ώρα της ημέρας, τη μέρα της εβδομάδας και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, τηρώντας κάποια συγκεκριμένα πρότυπα, να βοηθήσουμε στην διαφήμιση της, της εταιρείας. Όλο αυτό γίνεται γιατί κυρίως αναλαμβάνουμε τις κομμάτια που έχουν να κάνουν με, το, με την Apple και το iOS που αυτό τώρα το, το νούμερο, ένα hot red της, της Apple είναι privacy first. Okay. Okay. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν γνωρίζει μια διαφήμιση από ποιον χρήστη έχει έρθει και το τι έχει κάνει αυτό στο παρελθόν, αλλά με το εκείνη τη στιγμή από πού ήρθε και τι, που βρίσκεται, α πούμε, σε ποιο περιβάλλον, είναι αυτό που. Ακριβώ. Ακριβώς. Να ξέρουμε το context και το context να μα καθοδηγήσει. Οκ. Okay. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και είσαι, νομίζω είναι σχετικά καινούριο αυτό θα έλεγα η αλλαγή ε. Εντάξει, καινούριο ναι. Τώρα με τους ρυθμούς που είμαστε νομίζω στην, στην τεχνολογία και στην πληροφορική εγώ ξεκίνησα πέρσι τον Ιανουάριο. Okay. Οκ, ένα χρόνο, ναι, εντάξει δεν το λες και πάλι Ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Αλλά ούτως ή άλλως και η Data City είναι περίπου 3 με 4 χρόνια, αλλά και τα προϊόντα και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, ε, για παράδειγμα με το Scan Network α, και με αυτού του είδου ε, το, το targeting, είναι αρκετά καινούριο στο industry. Mm -hmm. Οπότε ξέρει, και ένα-ενάμιση ένα, χρόνο να είσαι σε αυτά τα πράγματα θεωρείται λίγο εντάξει, λίγο παλιό. Ναι. Οπότε mm. τρέχουμε τόσο. Α, α, μεγάλο έτσι, γρήγορο ρυθμό για εξελίξεις που ξέρεις, πρέπει να προσπαθήσεις. Πώς είναι η δουλειά στην Ελλάδα? Πάω στο ψητό κατευθείαν εγώ. <laughs> η δουλειά στην Ελλάδα. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Εγώ δουλεύω remotely για μια εταιρεία. Η δική σου δουλειά στην Ελλάδα, δηλαδή η ναι. δική σου πραγματικότητα, αυτό είναι που ρωτά. Οπότε και να δουλεύεις για το οτιδήποτε, εδώ είπες ότι είσαι. Οπότε... Ωραία. Λοιπόν, θα εξηγήσω αυτό που είπα πριν σε μια μικρή μας δική μας κουβέντα. Εγώ έχω φτιάξει ε, τις παραμέτρους ενός συστήματος το οποίο δουλεύω και ζω. Ε, να έχουν το μικρότερο δυνατό ρίσκο και τη μικρότερη δυνατή επικοινωνία με την Ελλάδα. Mm. Δηλαδή, καταρχήν, η επιλογή του δουλειά σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι όντω remotely για μια εταιρεία η οποία είναι αγγλογερμανική, έτσι, με αγγλικά ωράρια, η τη ε, και από εκεί και έπειτα δουλεύω στον δικό μου χώρο ε, από το σπίτι μου είτε από κάποιο κάποιο co-working ε, space. Ε, και η ζωή μου, μετά η υπόλοιπη η ζωή, η καθημερινότητα, προσπαθώ να μην έχω την τρομερή εξάρτηση από κρατικές, λέγα, δημόσιες ναι. υποδομές. Έτσι. Mm. Ε, δεν κάνω... Εγώ βρίσκομαι και σε μια κατάσταση που ούτως ή άλλως... Ε, ε, ξέρεις, είναι μια απλή ζωή, ρε παιδί μου, πώς το θεσω Είναι μια απλή καθημερινότητα. Έχω και το, και το παιδί μου. Ε, θα κάνουμε όλα όσο το δυνατόν μπορούμε πιο κοντά στο χώρο που ζούμε. Mm -hmm. Μένω σε μια περιοχή της Αθήνας η οποία θυμίζει αρκετά χωριό. Mm -hmm. Έτσι μένω προς τα βόρεια και γενικά θυμίζει αρκετά χωριό είναι η αλήθεια. Είμαι τυχερή και προσπαθώ οτιδήποτε έχω να κάνω στην καθημερινότητά μου να είναι κοντά μου. Mm -hmm. Και αυτά. Βέβαια, ότι βγήκες και με το ότι βγήκε και έφτασε μέχρι και τη Αθήνα για μα, νομίζω να, να, να πούμε ότι μα τιμάει αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Είναι μια εκδρομούλα. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει να τα οργανώσει και να, να, να τα πλανάρει. Ε, αν μένει, για παράδειγμα, στα Βόρεια και έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωή, δηλαδή να δουλεύει remote και να προσπαθεί εκεί να. να γίνονται όλα, σημαίνει ότι όταν είναι και συζητήσει κάποιο να κατέβει σε μια άλλη περιοχή τη Αθήνα, ειδικά πιο κεντρικά. Ε, θα πρέπει προσεκτικά να δεις πόσες ώρες θα σου βγει με το αυτοκίνητο να φτάσεις μέχρι ένα σημείο για να πάρεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά να συνεχίσεις και να... Δουλεύεις πάντα από το σπίτι ή λόγω δουλεύει από το σπίτι Δεν θυμάμαι την προηγούμενη φορά υπέχει λοιπόν, ο κορονοϊός είναι ο κορονοϊός Όταν αλλά... ήμουν στον κορονοϊό ήμουν σε μία άλλη... Εμ... Ελληνική εταιρεία, mm -hmm. με βάση την Ελλάδα, ε, που είχαμε hybrid σύστημα. Mm -hmm. Δούλευα αρκετά, είναι η αλήθεια, και από το σπίτι, αλλά πήγαινε και σε ένα γραφείο που ήταν σε ένα co-working space, πάλι όμως προς τα βόρεια, δηλαδή mm -hmm. κοντά στην περιοχή την οποία εγώ κατοικώ. Ε, τώρα, ναι, δουλεύω... Βασικά, η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι, αν έχεις δουλέψει από γραφείο στο εξωτερικό, ναι. Αυτή, εκεί, εκεί ήθελα να πάω, και επειδή έλεγε ότι εδώ προσπαθεί να αποφεύγει τις υποδομέ mm -hmm. και όλα αυτά, αν το προσπαθούσε αυτό και στο εξωτερικό να αποφύγει τι υποδομέ, ή αν είναι. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Και ολοκληρώνω. Mm -hmm. Αυτό ναι. θέλω να σε ρωτήσω από την αρχή. λες τώρα είμαι στην Ελλάδα κανονικά και θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κανονικά στην Ελλάδα και κανονικότητα, mm. ή... Εντάξει, είναι λοιπόν αναλόγω σε ποια χώρα Ζεις. Mm -hmm. Αυτή δηλαδή είναι μια ερώτηση που δεν είναι αυτό που λέμε επί προσωπικού να την πει στην Ελλάδα για να την πει. Mm. Ε, είναι κοιτά η κάθε χώρα στην οποία εσύ κατοικεί και ζει, τι υποδομέ έχει να σου δώσει, ε, πώ είναι ο τρόπο ε, ζωή ε, των ε, ανθρώπων που είναι, α πούμε, ίσω ε, σε έναν παρόμοιο χώρο με σένα. Και έτσι προσπαθεί να τα επεξέλθει. Λοιπόν, εγώ ζούσα στην Ιρλανδία. Ζούσα mm -hmm. στο Δουβλίνο. Mm. Okay. Ε, ούτε η Ιρλανδία και το Ντουβλίνο φημίζονται για τις τρομερές ας πούμε δημόσιες και καταπληκτικές κρατικές υποδομές τους. Okay. Δεν είναι Σκανδιναβία, mm. δεν είναι Νορβηγία, δεν είναι Δανία, είναι mm. Σουηδία, mm. Ιρλανδία. Mm. Είναι ένα άλλο πράγμα. Και εκεί έκανα ναι, κάτι παρόμοιο, yeah. προσπαθούσα ξέρεις, εντάξει... Πήγαινε στη δουλειά μου, τοπι, η οποία όμως το Δουβλίνο είναι και μια πολύ μικρή πόλη. Mm. Επίσης δεν είναι Λονδίνο. Μια και μικρή το, πόλη. και το, το Τέκκιν είναι, νομίζω, έξω από τον Δουβλίνο. Όχι, όχι, όχι. όχι. Λοιπόν, ε, όταν εγώ ζούσα το διάστημα πριν τον κορονοϊό για περίπου έξι χρόνια. Πριν τον κορονοϊό, δηλαδή τα πράγματα που θα σα πω είναι πριν τον κορονοϊό και θα σα πω τι άλλαξε μετά. Τι είχε κάνει η Ιρλανδία, mm -hmm. πριν το 2020 επίση. Ε, και είναι σημαντική ημερομηνία που τότε ακόμα ίσχυε ένα πολύ 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 ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς ah, okay. για τις μεγάλες πολυεθνικές. Όλες οι μεγάλες πολυεθνικές από την Αμερική είχαν πει θα πάμε να κάνουμε μεγάλα center, κυρίως digital sales, αλλά και εντάξει και development center, στο Δουβλίνο. Mm -hmm. Τι πήγαν και κάνανε, φτιάξανε μια μικρή, <laughs> ξέρω Silicon Valley ουσιαστικά στο κέντρο του Δουβλίνου, mm. Που ήταν τέλο πάντων εκεί στο Grand Canal uh, Dock, πάρα πολλέ εταιρείε. Δηλαδή ήταν μαζί το Facebook, η Google, η Amazon, πάρα πολύ κοντά. Mm. Πάρα πάρα πολλέ εταιρείε εκεί. Και τι γινόντουσαν, Όλοι μαζευόντουσαν από όλε τι χώρε τη Ευρώπη, Γερμανοί, Ιταλοί, Έλληνε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και ζούσαν μια πολύ παρόμοια ζωή. Εκεί στο κέντρο, okay. κοντά στι εταιρείε που δουλεύανε, αυτέ τι πολυεθνικέ. Ε, με τις μήνυμου μετακινήσεις που γινόντουσαν από ένα πράγμα που είναι σαν το δικό μας, ας το πούμε, Τραμ, το Λούας. Ε, και όλα αυτά μέχρι το 20 πηγαίνανε έτσι. Mm -hmm. Το 20 τα έφερε όλα. Γιατί αυτές οι εταιρείε είτε είχαν αγοράσει, είτε είχαν νοικιάσει πολύ μεγάλα γραφεία στο κέντρο που ξαφνικά... Έμειναν άδεια. Έμειναν άδεια. Έμεινα και αρχίσαν μετά να βλέπουν τι να κάνουμε. μετά είχαν κάνει πολλές επενδύσεις και έκτος του κέντρου. Δηλαδή, και το Facebook ήθελε να βγει, να πάει προς τα κάτω. Η IBM είχε επίσης, νομίζω, γραφεία, ε, νομίζω, καλά. Είχε γραφεία πάρα πολύ μακριά σε σχέση με το κέντρο. Mm -hmm. Και άρχισε να δημιουργείται ένα πρόβλημα του Γιατί κάνουμε τα κτίρια τώρα, Έχουμε επενδύσει, έχουμε όλα αυτά τα γραφεία, και ξαφνικά μου έρχεται ο κορονοϊό, και μετά μου έρχεται και το. Μου μένει και λίγο το hybrid. Mm -hmm. Δηλαδή δεν είναι yeah. ότι τους έχω συνέχεια όλη την ώρα αυτούς yeah, μέσα yeah, yeah. Στο, στο γραφείο. Οπότε βρίσκονται τώρα σε, μία, σε έναν προβληματισμό και βρίσκονται σε έναν σε ένα δεύτερο προβληματισμό επειδή έχει γίνει, ε, δεν το θυμάμαι ακριβώ τώρα το, το legal, το, το term, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι τους είχε δώσει ένα όριο μέχρι το 2020 και τώρα έχει αλλάξει κάπως το φορολογικό καθεστώς για τις μεγάλες πολυεθνικές. Οπότε έχουν έρχεση και διώχνουν κόσμο το Δουβλίνο γενικά. Okay. Νο νομίζω, βέβαια, αυτό που λες ήταν ότι η Ιρλανδία είχε πολύ ευνοϊκή φορολογία για εταιρείε εξωτερικού. Ακριβώ. Και ήταν ναι. πρακτικά σαν να κάνει φοροκλοπή συσφωγικά σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, ναι, γιατί ναι. έπαιρνε κάποιο ευρωπαϊκή οντότητα. Οπότε μπορούσε να συναλλάσσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί πρόβλημα. Ενώ. Έχει, δεν ήταν ανταγωνιστικό, δηλαδή λέγανε, ήταν κάτι που νομίζω ότι ήταν 3%. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ αστείο. Απολύωτα. Σαν νομίζω και η Ολλανδία κάνει κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρω για αυτή σε τη φάση είναι βέβαια, αλλά έχει, έχει μειωθεί. Οκ, okay, άρα αυτό ήταν και ένα από του λόγου που τότε σκεφτήκατε την αλλαγή, ο κορονοϊό και το παιδί, νομίζω, κάπου εκεί. Όλα, okay. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Ε, γι' αυτό αυτά τα, τα θέματα, τα προβλήματα ποτέ δεν έχουν μία συγκεκριμένη απάντηση και μία συγκεκριμένη παράμετρο. Mm -hmm. ε, η στρατηγική επιλογή του τι κάνουμε για το επόμενο χι ας πούμε εύρος της ζωής μας όντας ένα ζευγάρι στο χώρο της πληροφορικής και με, με παιδί ε, έπρεπε να μας βάλει με χίψη τέλος πάντων ε, παραμέτρους ένα τρυπάκι τι κάνουμε η αλήθεια είναι ε, ότι επίσης ε, εγώ ω γυναίκα και τότε ω μέλουσα μαμά, σα το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, το βασικότερό μου θέμα, mm -hmm. το βασικότερο ήταν ότι ήθελα να είμαι, αυτό που λέμε ηθαγενή, τέλο πάντων, είτε ηθαγενή είτε υπερβολικά καλά integrated στη χώρα, mm -hmm. Όχι μόνο επιπροσωπικού, αλλά ότι έχω εκεί ανθρώπους που είναι συγγενείς, υπερβολικά κολλητοί φίλοι, σαν να ζούμε σε ένα χωριό, τέλος πάντων, okay. για να είναι το village μου, το support network, όταν θα κάνω παιδί, επειδή εγώ θέλω να συνεχίσω να δουλεύω. Mm -hmm. Αυτά για να συνδυαστούν, θέλουν τρομερή βοήθεια από άλλους ανθρώπους. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις ατομικά, προσωπικά, μόνος σου. Και δεν μπορείς να τα καταφέρεις ούτε καν σε ζευγάρι. Μόνο δύο άτομα δεν αρκούν mm -hmm. με τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Περιβολικά δύσκολο. Εκτός αν πει ο ένας, παιδιά, εγώ τα αφήνω όλα πίσω και θα είμαι με το παιδί τόσα χρόνια, παίρνοντα κάποια ρίσκα, έτσι, ε, και την παλέψουν με κάποιον τρόπο έτσι. Κατά τα άλλα, δύο άνθρωποι που είναι εργαζόμενοι ε, ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας που με το να κάνεις gap ξέρω εγώ ένα-δύο χρόνια μένεις πίσω mm -hmm. ε, και θέλεις να κάνεις και, και, παιδί και οικογένεια δεν γίνονται όλα μαζί με τις δικές σου μόνο δυνάμεις θέλεις και άλλους ανθρώπους έτσι εγώ είμαι Ελληνίδα οι δικοί μου λοιπόν οι άνθρωποι είναι στη χώρα που, λέγω ότι, που λέγεται, ελλαδα mm -hmm. άρα έπρεπε να γυρίσω πίσω. Ε, ένα άλλο άνθρωπο, γιατί όλα αυτά γίνανε όχι μόνο στου Έλληνε πάνω στο Δουβλίνο, όλε αυτέ τι συζητήσει. Το Δουβλίνο ήταν ένα πέρασμα. Είχε πάρα πολλού Γερμανού, πάρα πολλού Ιταλού, πάρα πολλού Ευρωπαίου που είχαν πάει στο Δουβλίνο και φτάνανε σε αυτέ τι ηλικίε μετά, α πούμε, τα, τα τέλη των uh, 20. Τι κάνουμε εδώ. Είναι μια χώρα που είναι για να δουλέψει, στο τέκ, σε πολυεθνική. Mm -hmm είναι μια χώρα που δεν έχει τις τρομερές ας πούμε υποδομές Γερμανίας ή Σκανδιναβίας, ούτε έχεις πιθανό σε βάθος χρόνου τρομερές ευκαιρίες φάση Αμερική. Τι okay. θα πέρασμα. Και όλοι είχαν αυτό το υπαρξιακό και τώρα τι κάνω. Σχεδόν όλοι παιδιά, από αυτούς που ξέραμε εμείς, γυρίσαν πίσω mm. στη μαμά πατρίδα. Δηλαδή ο Γερμανός γύρισε στη Γερμανία, ο Ιταλός στην Ιταλία, ο Ιταλίας στην Ελλάδα. Αλλά είχε να κάνει όμω και ότι η ταυτότητά του ήταν stepping stone, εντελώ δηλαδή, το... η, Ιρ, η Ιρλανδία. Είχε... Ναι, ναι. Καταλαβαίνω ότι. Δεν ήθελε ποτέ να πάει να γίνει ε, ίντε, ναι, ίντε, ναι, 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 αυτό. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν το είχε κάποιο στο μυαλό του. Α, εγώ τώρα φτιάχνω τη φάση μου εδώ. Δεν το είχε πολλοί κόσμοι. Mm. Εγώ προσωπικά ε, ήμουν επίση ένα άνθρωπο. Έχω ζήσει και σε άλλε χώρε, και η Νορβηγία και η Γαλλία κλπ. Ε, που στην πραγματικότητα εγώ βαθιά μέσα μου, mm -hmm. στο υποσυνείδητό μου. Όσο κι αν το συνειδητό μου το πολεμάει αυτό, στο υποσυνείδητό μου δεν ήθελα ποτέ να φύγω από την Ελλάδα και αγαπάω την Ελλάδα. Και δεν θα ήθελα να υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει. Οπότε ήμουνα με, μία, ε, με ένα υποσυνείδητο που με δυσκόλευε πάρα πολύ στο να κάνω integrated και ούτε και η χώρα η συγκεκριμένη okay. ενδείκνυται για τρελό integration. Πρέπει okay. να το να το γουστάρει, να σου βγαίνει λίγο περισσότερο. Να είναι λίγο φυσικό, ρε παιδί μου. Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι και παράδειγμα τη συγκεκριμένη πόλη που ήσουν ασύ ή τέλο χώρα. Αλλά από τη δικιά σου σκοπιά τουλάχιστον είχε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ότι ξέρει τι, υπάρχουν κάποιε ευκαιρίε σήμερα που πάνω να είναι αυτέ. Αλλά δεν είναι ότι εγώ θέλω να πάω στο Δουβλίνο. Άμα αυτό το ίδιο πράγμα μπορούσα να το κάνω στην χύψη άλλη χώρα ή πόλη, θα ήταν το ίδιο για σένα, δεν ήταν ότι υπήρχε κάτι στο Δουβλίνο συγκεκριμένα. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη επίση άλλη ευκολία, mm -hmm. περιβολικά μεγάλη, mm -hmm. η οποία λέγεται Αγγλικά. Σωστό, οκ. Okay. Μια ιδεατή κατάσταση και ιδανική κοινωνία, θεωρητικά, για τους Ευρωπαίους, είναι η χώρα της Σκανδιναβίας. Mm -hmm. ε, σε ιδανικό κόσμο, όπου... Έχει και κάποια σχέση, δηλαδή ψηλομιλά ίσω τη γλώσσα γιατί έχει μία θεία, θείο, δεν ξέρω, ή έχει συγγενεί. Ε, πιστεύω οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και από τι συζητήσει που κάναμε είναι, θα πάμε Νορβηγία, Σουηδία, Εμένα. Εντάξει, μου, okay. οι κολλητοί μου, οι άνθρωποι, έτσι, οι αγαπημένοι μου φίλοι είναι Νορβηγία, έχω ζήσει και Νορβηγία. Θα πάμε Δανία, θα πάμε, ξέρω εγώ, Σουηδία. Το μεγάλο το πρόβλημα σε όλα αυτά είναι η γλώσσα δεν μιλά, ενώ μιλάνε αγγλικά και εννοείται, ξέρεις, είναι επίσης δύσκολο στο να ζήσεις μια καθημερινότητα μη μιλώντας πολύ καλά τη γλώσσα. Πάλι πρέπει να, να, να είσαι ένας άνθρωπος που να θες να μάθεις τη γλώσσα mm -hmm. για να ενταχθεί λίγο καλύτερα. Η, η, αλήθεια είναι ότι από φίλου που είχαν ζήσει σε αυτές τις χώρες, ε, εμείς είχαμε ένα φίλο που ήταν πολύ καλό με τη γλώσσα είχε πάει η Σουηδία και πραγματικά εκείνο είχε μπει ας πούμε, με τα μπούνια μέσα του Άρη και πάει νομίζω για. Εράσμου. Εράσμου, έξι μήνε, κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σα αρέσει πολύ αυτό. Ήταν... Εννοείται. Δηλαδή εκείνο και το έχει πολύ με τη γλώσσε. είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ είμαι τελείω αγγλικά και αυτό με το ζόρι. Ε, εκείνο ρε παιδί. Ναι. Ό, όχι, συγγνώμη, συνέχισε να έχει και το σκούμε μετά. Εκείνο δηλαδή, <laughs> δηλαδή, <laughs> δηλαδή και το γούσαρε πάρα πολύ. Είχε κάτσει έκανε μαθήματα και μπορούσε να έχει μία πιο. και του άρεσε και ο τρύπο ζωή. Και είχε πει, ξέρει τι μου αρέσει πολύ αυτό. Έτσι. Και το είχε κάνει, α πούμε, Έτσι. πολύ καλά ε, το όλο κομμάτι αυτό. Αλλά το να το κάνει αυτό και η μόνο δικαιολογία είναι ότι «Α, θέλω να πάω για να δουλέψω εκεί», αυτό ίσω είναι λίγο πιο, πιο ζόρικο. Mm -hmm, mm -hmm. Λοιπόν, τώρα, θα σου πω γι' αυτό, για τη, για τη δουλειά. Άλλοι παράμετροι που πρέπει να βάλει στο τραπέζι, άλλε παράμετροι που πρέπει να βάλεις στο τραπέζι, και εμεί και πώ πήραμε και την, την επιλογή για, για Ιρλανδία. Κα, καταρχήν, γιατί εντάξει, μου είχε έρθει με ένα πρώτα ένα offer, ετσι mm -hmm. Δεν είναι ότι εγώ έψαχνα για Ιρλανδία, απλά μου είχε ένα offer από το πουθενά. Ε, είναι ε, το υπόλοιπο περιβάλλον, πόσε άλλε ευκαιρίε θα σου δώσει αν κάτι δεν πάει καλά με τη μία δουλειά. Σωστό. Η Ιρλανδία το είχε τότε. Okay. Μην πάω εκεί, α πούμε, για ξεμείνω Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Νορβηγία, α πούμε, έχει τη Microsoft. έχω, έχω δουλέψει στη Microsoft. Ε. Okay. Ο, οι, οι, κολλητοί μου δουλεύουν στη Microsoft. Υπάρχει, μία, υπάρχει, ένα θέμα με το πόσε άλλε πολυεθνικέ okay. ξέρει για να, ε, να αλλάξει. Ναι. Οπότε είχε λίγο αυτό το Ιρλανδία το... τη Αγγλία, τη Γερμανία και τη Αμερική. Εντάξει, παιδιά, θα βρούμε μία δουλειά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οτιδήποτε και αν γίνει το οποίο κουμπλέ. Ε, αλλά ναι, επιμένω, η Ιρλανδία έχει αυτό το, το θέμα με τις επίσης ε, υποδομές λίγο. Ο και εκεί το χάνει κάπου, θεωρώ. Δεν νιώθω ότι έχει μεγάλο τυφ ε, με την Ελλάδα για να πεις, α, οκ, okay, ανταλλάσσω κάτι και εδώ τουλάχιστον όλα πάνε ρολόι. Ε, α... Λοιπόν, Δεν είχε τόσο μεγάλη διαφορά όπω η Νορβηγία. Ακριβώς. Ή... Ναι, ακριβώ. Ότι πεις... oh, okay, είναι μακριά Αλλά εδώ τουλάχιστον ξέρει τι όλα πάνε Ακριβώ, Ακριβώς. Γιατί τα πάντα επίση ε, έχουν έναν βαθμό. Mm -hmm. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Όλα έχουν ένα βαθμό από 0 μέχρι για παράδειγμα 100 σε ένα εντάξει, rational, λογικό πλαίσιο. Ε, και ξεκινά και βάζει διάφορα κριτήρια κάποιου βαθμού. Υπάρχουν λοιπόν. Ένα βασικό θέμα είναι οι υποδομέ. Ε, υπάρχουν χώρε τύπου Νορβηγία και Σκανδιναβία και όλα αυτά που οι υποδομέ του είναι, α πούμε, στο. Τι να σα πω. Ε, 75-80. <συσχελίδι> έτσι. Εντάξει, <συσχελί> <80, έτσι. συσχελί> βάζουμε ξέρω, το 100 το ιδεατό. Το 100 εδώ. είναι το. Ναι. Τίποτα Σιγκαπούρη, ξέρω, κάτι τέτοιο που το έχουν τερματίσει. Εντάξει. Και... Ξέρει, <συσχελί> <ξέρω>, παιδί μου, στο λέω σε ένα rational πλαίσιο του εντάξει. Τίνει να πα προ το εξωτερικό. Πάρα, πολύ καλά. Έχει μετά κάποιε χώρε, Ιρλανδία. Α, με τριοφάση, δηλαδή του βάζεις ρε παιδί μου ένα 55-60 mm. και έχεις και κάποιες άλλες χώρες όπως η Ελλάδα που στις δημόσιες υποδομές βάζεις μία βαθμολογία τύπου 30-35. Mm -hmm. Τι λείπει σε σχέση με την Ιρλανδία? Σε σχέση με αυτό το τίμιο 11 που έχει η Ιρλανδία ας πούμε. Τι... Λοιπόν, η Ιρλανδία δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη διαφθορά mm -hmm. Αυτό νομίζω μπορούμε να κοιτάξουμε και δείκτε για να, τα είμαστε και... Και να είμαστε και σωστοί σε αυτό που λέμε. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφθορά. Mm -hmm. Οπότε αυτό παίζει ένα ρόλο στι υποδομέ. Έτσι. Με λιγότερα χρήματα κάνει περισσότερα πράγματα, Βασικά. Αυτό είναι. Άμα δεν έχει διαφθο... διαφθορά, ή έχει λιγότερη μάλλον διαφθορά, Γιατί μηδέν δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφθορά. Και επίση για κάποιο λόγο δεν μπορώ ρε παιδί μου να τον εξηγήσω. Ε, έχει επίσης πιο απλές διαδικασίες mm -hmm. οπότε λίγο εκεί δεν θα χαθείς λίγο με ένα λαβύριθμο λαβύριθμο υποδομών στην Ελλάδα είναι λίγο πιο απλά δεν λέω ότι επίσης ότι είναι υπερτέλει και θα τα κάνουν όλα άψογα 55, αλλά, 55. αλλά κάποια πράγματα θα γίνουν με τη δεύτερη okay. στην Ελλάδα θα γίνουν με τη δέκατη mm -hmm. εντάξει ε, Επίση, ξαναλέω ότι έχω ζήσει στο Δουβλίνο. Το Δουβλίνο δεν χρειαζόταν και να έχει και τι τρομερέ υποδομέ. Μία μικρή πόλη, πόσο να είναι, ένα εκατομμύριο κάτι και Ά, δεν θυμάμαι πόσο Ά, είναι. Θεσσαλονίκη, α πούμε. Θεσσαλονίκη, Ακριβώ. Οι Θεσσαλονίκη okay. μα okay. έκανε πω, πω καλά, ήρθαμε εδώ yeah. στη Θεσσαλονίκη μα. Okay. Λοιπόν, είναι Θεσσαλονίκη. Okay. Έχει ένα. Δεν έχει μετρό. Σα τι θες. <laughs> Έχει ένα ε, πράγμα τύπου τραμ, ένα λούας, Κούτσου, 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 φτάνει, πηγαίνει. Ζει, ξέρω εγώ, ε, στο κέντρο, δουλεύει και στο κέντρο και that's about it. Αυτέ είναι οι υποδομές του Δουβλίνου. Μπορώ να μιλήσω εγώ για την υπόλοιπη Ιρλανδία. Έτσι. Ε, αυτή τη σύγκριση θα κάνω. Ε, θα κάνω τη σύγκριση όμω με τη Θεσσαλονίκη. Mm. Ωραία, παιδί μου, εντάξει, δεν έχει σχεδόν. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησε το μετρό, ξεκίνησε το μετρό, τώρα κάπου πρέπει να φτάσει το μετρό, δεν ξέρω Το επικό είναι ότι μαζί με τον Μπάρι νομίζω το συζητούσαμε σε άσχετη φάση Ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε πριν της Αθήνας Ναι, τα έργα για το μετρό τη. Θεσσαλονίκης Ναι, κηρύχθηκε, δεν ξέρω, φαίνεται Είναι το πρώτο μετρό που θέλανε να κάνουμε στην Ελλάδα Και είχε καλά Καλά να αυτό. Ήγε πολύ καλά Οκ, ωραία, οπότε αυτό είναι ο λόγο που πα στην ολλανδια okay. ε, τότε ήσουν στο Facebook ή στη Μέτα, δεν θυμάμαι το τι ήταν. Α, uh, ναι. Okay. Ε, λοιπόν, ήμουν αρχικά καταρχήν. Είχα πάει ε, από, από, Ελλάδα γιατί είχα όφερα από την IBM. Δούλεψα κάποια χρόνια okay. στην IBM και μετά την IBM πήγα στο τότε Facebook. Απλό, ταπεινό. Έτσι, απεινό, Facebook. απλό, απλό, ταπεινό, <laughs> Facebook. Ε, με το, το, οποίο πάντα το revenue τη, γιατί και ακόμα είναι οι διαφημίσει, πώ να το κάνουμε δηλαδή. Ε, Facebook είναι. Facebook. Αλλά προσπαθεί τώρα ναι, να το πάει μετά. Εγώ τότε ζούσα τις εποχές ε, καθαρού καθαρού Facebook. Οκ. Okay. Πώ είναι η διαφορά μεταξύ μια IBM και ενό Facebook, μιλάμε δύο πολύ τεράστιε εταιρείε και τα δύο, mm. με πολύ διαφορετικό όμω. Ε, και άλλη κουλτούρα. Και άλλη κουλτούρα. Με, η μία είναι. Τάξη, θα έλεγα πιο προϊόντικη εταιρεία το Facebook. Και η IBM έχει πολλά προϊόντα, αλλά νομίζω έχει και πάρα πολλά services. Ποια είναι b B2C ότι είναι το Facebook. Πέρα από το b αλλα και η IBM έχει προϊόντα-προϊόντα ε, enterprise, αλλά έχει και πάρα πολλοί services που είναι γύρω από αυτά. Δηλαδή δεν, δεν είναι ότι αυτό είναι πάρτο, μπες, χρησιμοποιήσε ναι, 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 ναι. Ε, okay. το. Ε, Κοίτα, καλά, εννοείται προφανώ από θέμα του TST. τι είναι αυτέ οι δύο εταιρείε. έχουν πολύ μεγάλες ε, <συσκάς> ε, διάφορες. Μιλάμε για έναν δεινόσαυρο δι, την, την IBM και το, το Facebook, μια αρκετά καινούργια εταιρεία, άμα τη με, με IBM με πολύ διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και, και δουλειά. Αλλά, αν κάποιος ρωτάει επίση τη δική μου την εμπειρία ως data scientist, άλλα δεδομένα είχα στην, στην IBM, άλλο όγκο δεδομένων είχα να αντιμετωπίσω επίση στην IBM, πίστα και φυσικά το Facebook είναι το απόλυτο σχολείο, είναι η απόλυτη πηγή δεδομένων για έναν data scientist. Αν κάποιο θέλει να δουλέψει data science, θα πάει στο Facebook και θα έχει τα δεδομένα κυριολεκτικά όλου του πλανήτη. Οπότε. Λοιπόν, τώρα που λες αυτό, ε, έχω βρεθεί σε διάφορες συζητήσεις που λένε «Ω, ξέρετε που πηγαίνω». «Α, καθόμασταν εδώ και κάτι λέγαμε και ανοίγω το Instagram και μου εμφανίζει μια διαφήμιση». Μας <σκέψω> 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 πάλι. Μας ακούει το Instagram. <σκέψω> και αυτό το οποίο λέω εγώ είναι το ότι θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι κάπως Πιο συσσαγωγικά κρύπη και είναι το ότι από τα πράγματα τα οποία κάνουμε κάθε μέρα με το κινητό μα και το πώ βρισκόμαστε, τελικά αυτέ οι εταιρείε έχουν πολλά παραπάνω δεδομένα από όσα ε, εμεί φανταζόμαστε ότι είναι μια ομιλία για να βγάλουν τα συμπεράσματα τα οποία θέλουν. Είναι αυτό αλήθεια. Κοιτάξτε τώρα. Ε, δεν, λέ, ε, δεν, δεν, δεν λέω κάτι παράνομο ή κάτι τέτοιο, αλλά λέω αυτά τα οποία έτσι και αλλιώ κάνουμε. Μπουγκλάρνουμε, που βρίσκομαι δίπλα με τον Αντώνη και τον Bluetooth. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε. Αυτό. Λοιπόν, είναι η καλύτερη ερώτηση που μπορούσε να μου κάνει κάποιο, ε, ε, κυριολεκτικά για τη δουλειά στην οποία βρίσκομαι τώρα. Για αυτά τα contextual signals που signal. Από πριν ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Λοιπόν, όλο το θέμα με τι διαφημίσει και το πώ δουλεύει αυτή τη στιγμή όλο αυτό το οικοσύστημα των διαφημίσεων. Έχει να κάνει με το ναι, εντάξει, ένα, μια μεγάλη πλατφόρμα, ένα μεγάλο οξονείο όπω η Google, όπω το Facebook, θα έχουν όντω τα δικά του δεδομένα που αρκούν στην πραγματικότητα. Είναι τόσα πολλά, το, γίνεται τόση πληθώρα κινήσεων, διαδράσεων μέσα στην ίδια την πλατφόρμα για να κατανοήσει κάτι για σένα. Ε, Αυτέ οι πλατφόρμες όμως δεν σταματάνε εκεί. Mm -hmm. Τι κάνουνε. Ανοίγουν τι πλατφόρμες του και για άλλου partners. Mm -hmm. Για, στο, στο Facebook, θα θυμάμαι λίγο ήταν Audience Network. Δεν θυμάμαι τώρα πώ. Σου δίνουν τέλο πάντων auction opportunities, impression opportunities και σε άλλους που θέλουν ε, να διαφημιστούν ε, πέρα από τις ε, ε, κατευθείαν ας πούμε από το direct του, του Facebook. Και τι γίνεται είναι αυτό το, το πράγμα που λέμε με, third, uh, με τους third party uh, πλέον uh, actors. Δηλαδή θα αρχίσουν να γίνονται επικοινωνίες που μετά εσύ θα το χάσεις το παιχνίδι. Δηλαδή εσύ έδωσες τα δεδομένα σου στο facebook. Το facebook δεν ξέρεις τώρα που άλλο μπορεί να τα έχει δώσει, τι άλλο μπορεί να έχει πάρει, από ποιον, πώς εσένα σε έχει συνδέσει ότι εσύ ήσουν αυτός που έκανε αυτή την ενέργεια σε ε, κάποιο άλλο πράγμα εκτός του, του facebook. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα, προφανώς, του, του advertising, mm -hmm. και ηθικό, και ε, brand safety, ε, και ε, business θέμα, που τι έρχεται και είπε, ας πούμε, η Apple πριν κάποια χρόνια, ε, εγώ ως Apple, που ούτω ή άλλως σαν κουλτούρα και σαν φιλοσοφία είμαι του πιο κλειστού περιβάλλοντος, με ό,τι αυτό σημαίνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, είναι μία Κακό άλλη το ισοφία. facebook αλλά εγώ έχω κάτι καλά απλάντς Στα <laughs> <laughs> <θα δώσω> τώρα <laughs> Είναι <laughs> μούρλια η, η οποία όμως ευά, βάζει όλο το industry και όλο το business Να πει ότι Παιδιά μέχρι ένα σημείο mm -hmm. Stop Εγώ θα σταματήσω να πηγαίνω από εδώ Και από εκεί τα δεδομένα σου ε, Θα προσπαθήσω να Μην σε αναγνωρίζω από ένα συγκεκριμένο Ας πούμε αναγνωριστικό Ένα συγκεκριμένο ID ε, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί χρειάζεται να σε αναγνωρίζω έτσι ε, θα σου δίνω επίσης ε, την δυνατότητα κάθε φορά που εσύ κάνεις εγκατάσταση μια εφαρμογή στο κινητό σου να επιλέγεις αν θέλεις να γίνεις με τον, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο track. έτσι, αν σε μοιάζει, δεν σε μοιάζει καθόλου ε, και θα αρχίσω σιγά 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 σιγά, σιγά να κλείνω ε, το, το σύστημα στο οποίο διαμοιράζομαι τα δεδομένα σου ε, και αυτό ε, θα το εξηγήσω και στους advertisers mm -hmm. Παιδιά έτσι είναι τώρα τα πράγματα Προσπαθήστε με ένα διαφορετικό πρότυπο Να παίξετε το παιχνίδι mm -hmm. Να κάνετε δηλαδή οπτιμαζίσεις στις καμπάνιες Να στοχεύσετε χρήστες Και προφανώς δεν θα έχετε Απλά το, το disclaimer Είναι ότι εσύ ένιωθε ότι Πω πω καλά με ακούνε πακριβώς Ξέρουν πακριβώς τις σκέψεις μου ε, Και μου πετάξαν αυτή τη διαφήμιση παρόλα αυτά βλέπεις τη διαφήμιση και είναι απίστευτα καλά στοχευμένη και είσαι σε φάση... Αυτή είναι μια πολύ καλή διαφήμιση. Αυτή είναι μια πολύ καλή διαφήμιση. Ε, όταν κλείνουν όλα αυτά τα πράγματα, ε, δεν θα έχεις τόσο μεγάλο πλέον ακούραση, οπότε εσύ, ποιο θα είναι το, το price που θα, 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 θα πρέπει να πληρώσει όλο το industry, είτε οι χρήστες είτε οι advertisers, ε, δεν θα έχουν τόσο μεγάλο ακιούραση πια στι διαφημίσει που θα δείχνουν στο τα συγκεκριμένα. Εν τέλει όμω αυτό θα ρίξει, θα ρίξει, και τι τιμέ, φαντάζομαι αναγκαστικά. Γιατί εγώ δεν θέλω να πληρώνω τα ίδια λεφτά για να έχω χειρότερα αποτελέσματα. Ή όχι. Φαντάζομαι, ότι εκεί θα πάει. Δηλαδή θα υπάρχει λιγότερη ζήτηση. Δε, γιατί διαφορετικά θα πρέπει, αν μου πει ότι έχει το μισό ακιούραση, θα πρέπει εγώ να δίνω τα διπλάσια χρήματα για να παίρνω Αρχίζουν τα μαθηματικά μετά. Ναι, για, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια προσαρμογή στο σύστημα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα είναι το πώ θα φτιάξει την τομή από τι καμπάνιε σου για να παίρνει τα καλύτερα signals και να. ένα data scientist εν τέλει mm. να προσπαθεί να απαντήσει στο πρόβλημα. Ε, είμαι confident σε αυτά τα data που βλέπω τώρα. Make sense. Θα προσπαθήσω να αυξήσω το accuracy όσο μπορώ. Οπότε, τι κάνουνε, πριν μπορεί να έχεις λίγο πιο πολύπλοκε ε, καμπάνιες όταν ε, αφορά ειδικά behavioral ε, targeting, τώρα προσπαθείς να κάνεις όσο περισσότερο μπορείς να κάνεις consolidate mm -hmm. ε, τις καμπάνιες σου, mm -hmm. δηλαδή να βάζεις πολύ budget ε, σε μία καμπάνια. Επιθετικά πολύ δηλαδή. Ναι, yeah. για να, γιατί έρχεται γιατί και σου λέει ο data scientist, ο poor data scientist, παιδιά ρίξτε budget για να έχω πολύ περισσότερο signal, γιατί αρχίζω και το χάνω ε, επειδή δεν έχω σε επίπεδο ας πούμε detail, οπότε χρειάζομαι πολύ περισσότερα ε, mm. δεδομένα για να βγάλω πιο confident εγώ τα συμπεράσματά μου. Το ένα πράγμα είναι αυτό, πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση. Και το δεύτερο, δηλαδή δεν μπορώ να σου δώσω εγώ μεγάλη απάντηση, ε, σοβαρή απάντηση <laughs> ναι, ναι, ναι. σε αυτό που με ρωτάς, γιατί το δεύτερο είναι... Ποιου είδου διαφημιστέ του ενδιαφέρει να διαφημιστούν πού και αυτό να μαθευτεί πώ. Αν είσαι ένα διαφημιστή mobile gaming, mm -hmm. κάνει παπάδε, δεν σε νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να διαφημιστεί το παιχνίδι σου. Mm -hmm. Οπουδήποτε. Mm -hmm. Οπουδήποτε. Θέλει απλά να διαφημιστεί και να πάρει αποτελέσματα. Billboard. Είναι αυτό. Ε, οριακά. Ενώ ξέρει, κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ κεντρικά, να αυτή... Όχι, το δει Όχι, αντίθετο, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το, το, λέω με την έννοια τη ποιότητα. Okay. Ότι μπορεί ε, εμένα το παιχνίδι μου να φανεί σε ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, rated τώρα, α το πω. Χάλια. Okay. Χάλια, παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, εμένα θα μου φέρει τα αποτελέσματα. Θα μου φέρει εμένα μέσα ε, mm -hmm. ε, mm -hmm. players και payers. Μην νοιάζει, που φάνηκα. Καθόλου δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καθόλου ε, πώς ε, εν τέλει πήρα τα δεδομένα. Δεν δε, δε θα χτυπήσεις στον, στον χρήστη που παίζει το casual μικρό παιχνιδάκι. Ε, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ, μη πω ονόματα παιχνιδιών, αλλά το Tad Escapes ε, ε, το είδα διαφήμιση σε εκείνο το άλλο παιχνίδι που γινόταν ε, ο Χαμούλης. Δεν, δεν θα το νοιάζει. Οκ. Okay. Ένα μπράντο όμως... Το νοιάζει που θα διαφημιστεί. Σωστό, να. Το νοιάζει επίσης να είναι γνωστό το ότι παιδιά, εγώ χρησιμοποίησα μεθόδους που είναι πολύ privacy focus, πολύ privacy first, ε, με μία προσοχή. Έχουμε και ένα reputation. Mm. Αυτό είναι και ένα από του λόγου που έγινε χαμό με ε, brand και μεγάλου advertisers versus Elon Musk στο Twitter. Ήταν σε φάση. παιδιά που δείχνω εγώ τι διαφημίσει. Μπράβο, που. Ναι. Και αυτό ήθελα Λύτε. να ρωτήσω. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν αυτό τελικά όντω έγινε ή αν ήταν ε, φανφάρα. Δηλαδή, αν όντω advertisers advertisers. Κάναμε πουλάω, budget. Ναι, δηλαδή. Πρέπει να έγινε. Δεν μπορώ να ξέρω τα, τα επακριβή νούμερα. Όχι, όχι επακριβή Αλλά από ό,τι κατάλαβα στο Inestry, ναι. ναι, έγινε. Γιατί εγώ λέω τώρα αυτοί όντως δηλαδή αν βγάζουν χρήματα από το Twitter το X όπως λέγεται Όντω, επειδή πέρασε σε αυτά τα χέρια θα κάνουν pull out budget και θα θέλουν να βγάλουν λιγότερα χρήματα Ξέρετε τι γίνεται όμως με τα brands είναι άλλο από το performance marketing δεν μπορείς να είσαι επακριβώς επακριβώς σίγουρος για τα αποτελέσματα mm. γιατί τρέχεις brand καμπάνια, brand awareness ε, by definition το brand awareness έχει θέμα στο πώς θα γίνει measure Οπότε το μόνο που, το μόνο που είσαι σίγουρο είναι εντάξει, ρε παιδί μου, θα πάω να διαφημιστώ εκεί και είναι με μεγάλη πιθανότητα το brand μου να σκάσει δίπλα, ξέρω εγώ, σε κρυπτο ad ναι, ναι, ναι. ή κρυπτο post, ας πούμε. Και δεν ψήνομαι. Ναι. Και δεν δεν τα... είναι μόνο. Εγώ θεωρώ πάντω ότι πήρανε και πάρα πολύ από το κομμάτι του advertising του του, του παράπλευρου, για παράδειγμα, α, η Αντώνη ΑΕ ε, βγήκε από το Twitter γιατί θεωρεί αυτά τα δικαιώματα πολύ σημαντικά για αυτόν τον τρόπο δουλειά πολύ κακό. Οπότε για να μην είμαστε κοντά εκεί. Οπότε σου δίνει και ένα, ένα, brand awareness άλλο, γιατί δεν είναι ότι εγώ και εσύ σταματήσαμε που, okay, who cares, αλλά είναι μεγάλε εταιρείε οι οποίε Υπήρχαν άλλα 50 ας πούμε, περιοδικά ή online. ας πούμε, newsletter. Έκανε και άλλα κάποια στιγμή, έλεγε, hold budget. Το πήρε πίσω μετά. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν όντω γίνανε ή άμα ήταν επικοινωνιακά. Α, ναι. Μπορεί να είναι και καθαρά πήγαινε έναν εικόφερο, δηλαδή πεντά από ένα σημείο. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Και στο... στη διαφήμιση υπάρχει και το γνωστό το 50% του budget μου πάει στο σκουπίδι, αλλά δεν ξέρω ποιο 50% που το κρατάω. Ναι, ναι, Ξέρει, ναι, ναι. είναι και καλά όλα αυτά τα. Respond. Σαν χρήστη, έχει δει διαφορά στο Twitter slash, στο ex formerly known as Twitter, από το πήρε ο Elon Musk. Ε, έχουμε γεμίσει crypto bots, NFT bots, δεν ξέρω ε. τι άλλο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Συμφανίζονται τέτοια. Συνέχιρε, παιδιά μου. Α, μόνο σε μένα. Ω, oh, γιατί. Oh. <laughs> Τι έγινε. Τα, <laughs> γιατί έγινε <είναι> αυτό. <laughs> Ρε, εσύ κοίταξε, εμένα το, το Twitter και το Instagram μου είναι καμένα. Εντελώς, δηλαδή. μου εμφανίζει μόνο memes, γάτες, σκύλους, φαγητά. Μπριζόλες, δηλαδή, και δηλαδή, τέτοια πράγματα. Έχει πολύ... <laughs> 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 Απλά φιλοσοφικά. Τώρα είναι αυτό είναι πολύ, πολύ φιλοσοφικό. Γιατί, <laughs> slash data scientistικό αυτό που πάω να πω. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε το intervention που λέγεται Elon Musk, mm -hmm. πόσο impact είχε όντω ε, στο πόσο άλλαξε εν τέλει το, το exit και το yeah. Twitter versus concurrently εκείνη την περίοδο τι άλλος χαμός από γεγονότα συνέβαινε στον πλανήτη γη mm -hmm. και άλλαζε λίγο το mm -hmm. πώς εμείς μιλάμε παγκοσμίως για διάφορα θέματα και πώς, ξέρεις... Δηλαδή, παράλληλα γινόταν ένα καταιγισμό. Είχαμε πανδημίε, είχαμε Elon Musk, είχαμε πολέμου, είχαμε κρυσάρε. Δηλαδή, πλάκα, ε, πλάκα, ναι. Δηλαδή, γινόταν τόσο μεγάλα events που το να κάνει measured. Αυτό είναι data science. Το είπα είναι, είναι παναγίτσα μου. Ναι, ναι. ναι χαμό. Εμένα προσωπικά στο Twitter. No, το, το X, συγγνώμη, πρέπει να είμαστε ακριβεί σε αυτό το podcast. Ε, γιατί μα είπε η Μαδίνα ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε διάσημοι και πρέπει να, να τα κοιτάμε ναι, ναι. να βίντεο. Ε, το, το X για μένα στην αρχή είχε ένα πολύ μεγάλο spike σε, σε spam, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, όντω έκανε το spam, εγώ του πρώτου μήνε είχα πάρει διαφορά. Τώρα εμένα έχει καθαρίσει πάρα πολύ. Είναι καλύτερα από πριν, αισθάνομαι. Αλλά η, κάποια περίοδο είχα βαλθεί και πάταγα report οτιδήποτε ήταν σε κρυπτο spam τέτοιο. Mm -hmm. Ήταν block report τύπου σχεδόν ακαριά. Λε να μην τα παρατηρώ. Μπορεί και αυτό δηλαδή. Να ε... να κάνω. Με βάζουν ρε παιδιά μένα σε λίστε κρυπτο. Δεν κάνω. Ε. Τι? Και συνέχεια πολλά... μπλοκάρω. Τι να κάνω. Oh, Εμένα κάποια στιγμή σταμάτησε αυτό. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν κάτι το οποίο έκανα σταμάτησε ή απλά έτυχε. Συγγνώμη, λύστε κρύπτο και νευτή. Υπάρχουν ακόμα νευτή. Ξέρω <laughs> <laughs> εγώ. Κάτι, Τώρα, κάτι, κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Τώρα πάντω θα βάλει φύση σε όλου του νέου λογαριασμού. Για να μπορέσουν να κάνουν πώ ή οτιδήποτε θα πρέπει να πληρώνουν συνδρομή όλοι. Το διάβασε σήμερα το πρωί αυτό. Ναι, <σοβού> όντω. Ναι, ναι, όσοι οι λογαριασμοί έχουν δημιουργηθεί του τελευταίου τρει μήνε. Εντάξει, είναι γενικά ρε παιδί μου, ξυπνάει και κάτι που αποφασίζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει λίγο. Ε, Πάντω, ε, έκανε πάρα πολλά πράγματα με το που το πήρε. Αυτό εγώ το παρατήρησα. Δηλαδή ότι όντω από εκεί που το Twitter εμένα μου βγάζει μια στατικότητα σαν δυνατότητα. Δεν μου το LinkedIn. Την πήκε φέτο, την πήκε πέρυσι, είναι το ίδιο. Με το που το πήρε κάποια στην αρχή να γίνονται κάποια πράγματα. Νομίζω ότι το Blue Check Mark ήταν καλή ιδέα τελικά. Έχω αρχίσει να πιστεύω. Γιατί είναι... μου έχει τύχει πολλέ φορέ στο παρελθόν να δω ένα τρόλο account και να το θεωρήσω ότι είναι πραγματικό. Γιατί mm -hmm. εγώ και σαν άνθρωπο, αλήθεια το λέω, είμαι πάρα πολύ αφελή. Δεν... Και δεν θέλω να είμαι κι αλλιώ. Δεν δηλαδή θέλω να μου έχετε πληροφορία και να αρχίσω να την περνάω. 500, 500 κόσκινα, ρε παιδί μου, πριν τη στείλω στον Αντώνη mm. ή οτιδήποτε. Όταν, αν κάτι να έχει μια αλλαγή στη ζωή μου, ναι, προφανώ και κάθε μέρα. Ω, μου δώσε τώρα τρομερή πάσα. για αυτό το... που είπε. Αν κάτι είναι για τη ζωή μου να, να το, το κοσκινίζω αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά δηλαδή, τώρα κάθομαι και... και, μιλάω. Δεν θέλω τώρα δηλαδή να βλέπω ένα post και να πρέπει να αρχίζω να ψάχνω το username. οκ αμα... τί... okay, Λοιπόν, πες. άκου τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, να αυτό που έχει κάνει σίγουρα η φάση με τον Elon Musk είναι όντως Ακριβώς επειδή γίνε ολη βαβούρα, ε, αν ήμασταν μία φορά ε, η αγορά, ας mm -hmm. το πούμε, η αρχαία αγορά ε, πριν τον Elon Musk, έχουμε γίνει 106. Mm -hmm. Λοιπόν, σίγουρα αυτό, δηλαδή έχει γίνει τρομερό buzz. Ε, Μου αρέσει πάρα πολύ που έχει βάλει, δεν θυμάμαι όμως αν ήταν πριν τον ήλιον ή μετά τον ήλιον αυτό... Ε, αυτό το fact check. Μετά που... τα community notes. Τα community notes. Μπράβο. Υπήρχε, αλλά νομίζω ήταν κλειστό στο Twitter και το άνοιξε κάπω mm. και μπορεί ο Είναι, είναι γαμάτο το... το community notes. Πάρα πολύ ε... καλό το community notes. Αλλά τώρα ο αγαπητό μα ο Ήλιον, δεν ξέρω, κάποια στιγμή μπορεί να σα ακούσει και να μα ακούσει εδώ στην εκπομπή. Ε, έτσι όπω τα κάνει όλα, να προσέχει και αυτό τι ποστάρι. Χτε Έγινε χαμούλη. Έβαλε ναι, την ναι, Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Γκρι, χάζα, low birth, problem και όλα αυτά. Και έγινε yeah, χαμό με yeah. ένα συγκεκριμένο άρθρο. Την πάτησα κι εγώ. Έκανα retweet τον Elon Musk. Λέω, έλα ρε, Ήλον, πάμε, έλα, χώσε, έλα να τα πούμε εδώ. Εκεί βγαίνει γκρι κάναλι στα από κάτω. Ε, ναι, εντάξει, παιδιά, μία ψυχραιμία όμω, γιατί Εντάξει, μπορεί να έχει μια βάση αυτό που λέει, αλλά για κοιτάξτε λίγο το άρθρο. Μπαίνω, διαβάζω το άρθρο. Το άρθρο ήταν, ξέρω εγώ, τα, τα εμβόλια, λοιπόν. αυτά σε όλα για την Ελλάδα και. Λέω, τι, τι έκανα, retweet. Τι έκανα. Okay. Και δεν το, γιατί γιατί ενώ εγώ είμαι άνθρωπο που προσπαθώ και δεύτερη και τρίτη φορά να τριπλοτσεκάρω τα άρθρα, τη μία φορά που δεν το έκανα, γιατί βασίστηκα στο. Ε, είναι ο Elon Musk. Εντάξει. Ρίχνετε εμβόλιο το άρθρο αυτό. Ναι, Άμα, ναι, έλεγε ναι, τα ναι, 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 εμβόλια. Και λέω, Ε, είναι ο Elon Musk. Εντάξει, ίσω και να έχει προσέξει τη βάζει. Και έκανα ρε τον Elon Musk. Εντάξει, μετά το έκανα delete. Γιατί λέω, Εντάξει, ρε παιδιά. Χοντρό. Χοντρό. <laughs> <laughs> ναι. Αλλά βλέπει, δηλαδή, ακόμα και το ότι έχει μία σε εισαγωγικά, όχι αυθεντία, δεν θέλω να πω αυθεντία. Ε, ε, και καλά μέχρι ένα χι βαθμό εμπιστοσύνη, επειδή ξέρει το όνομα του άλλου και ξέρει ποιο είναι. Ε, δεν δηλαδή σημαίνει δεν σημαίνει πολλά αυτό. Σημαίνει κάτι, αλλά επίση mm. μέχρι έναν βαθμό. Mm -hmm. Τριπλοτσεκάρουμε λοιπόν τα post που κάνει, τα tweets που κάνει ο Elon Musk. Ναι. Ε, εγώ ίδια. του Elon Musk πάντα το μόνο που κάνουν είναι να κάνω forward στον μπάρι κάποια post τα οποία θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ πλάκα. Γιατί πλάκα. Ε, άμα το δει, είναι και κάτι ώρα στην Καλιφόρνια, ξέρω εγώ 4-5 ώρα το πρωί, ρε παιδί μου, πρέπει να ξυπνήσει random πράγματα, ναι. οτιδήποτε. Α, βλέπει, ξέρω εγώ πράγματα στο, σύμπαν γύρω του και απλά πω την Εγώ ότι ε, retweet κάνω πλέον Πράγματα τα οποία μάλλον ξέρω τι είναι. Την είχα πατήσει πάρα πολύ. Όχι, Ρε, είναι εύκολο. Πα και γράφει σε retweets διάφορο από endorsements. και... Α, ah, <laughs> ναι, ναι. ναι. <laughs> Εσύ, όχι, είχα... Εγώ την είχα πατήσει πάρα πολύ άσχημα, γιατί ε, βλέπω μια φορά στο Instagram ήταν ένα meme account, το οποίο ποστάρει κάτι που μου να αριστεί, γιατί είχε τέλο πάντων κάτι από το χωριό μου ανέφερε. Και πάω και το κάνω retweet. Και ήταν τέλο πάντων ένα τάκα από μια γυναικοκτονία αυτό, ρε, σε, Και λέω. Εγώ δεν παρακολουθώ τα νέα και λέω, τι έκανα ρε μαλάκα, λέω. Και από τότε τελείωσε για μένα, λέω, δεν, υπάρχει ρητορική Κάτι, γιατί αυτό ήταν χοντρό και μετά μου στέλνει κάποιο και κάτι μου λέει, κάπως δεν μου τη λέει, αλλά σχολιάζει αυτό. Και εγώ λέω, τι κατάλαβα, λέω, τι τον, τον πείραξε, λέω, τι είναι από κανένα πλανό χωριό, λέω, αυτός τώρα και τέτοιο. Και μετά μου λέει, ρε, εσύ μου λέει, δεν στο λέω για αυτό, μου λέει, είναι ατάκα αυτό και λέω, fuck. Ναι. Οπότε τελείωσε για μένα τα ρίτουιτ. Άμα δεν ξέρω τι είναι αυτό που είναι από κάτω. Προσέχει. Ναι, ναι, ναι. Όχι, την, μα την πατά. Φουλ. Ναι, 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 ναι. Αυτό το οποίο εγώ θέλω, θέλω, να έχω λιγότερο το μυαλό μου είναι άμα, βλέ, άμα στέλνω κάτι. Γιατί είπαμε ρίτουιτ τέρμα. άμα στέλνω κάτι, να ξέρω ότι τουλάχιστον αυτό που το λέει είναι αυτό που φαίνεται. Γιατί έβαλε κιόλα ότι άμα εσύ μπορείς να κάνεις πάροντι accounts, αλλά πρέπει να πεις ότι είσαι πάροντι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πριν πήγαινε κάποιος και έβαζε, ξέρω εγώ, όνομα Elon Musk, τη φωτογραφία του Elon Musk και του οποιοδήποτε Elon Musk. Και από κάτω, άμα έβλεπες το username, ήταν Αντώνης Καλπέτζ, για παράδειγμα. Και μετά τα έβλεπες όλα αυτά και, και δεν ήξερε. Και που που... Βάλε και yeah. ένα AI μέσα σε λίγο. Μπράβο, και, τα... και αυτό τα... ήταν, ξαναλέπω, και Είναι μπράβο, και... και, αυτή είναι, η απάντησή μου όσου έχετε και λένε ότι ξέρεις, τι, τώρα με τα deep fakes και με όλα αυτά. Πώ ξέρω εγώ την αλήθεια. Και λέω εγώ, άμα το δει από τον επίσημο λογαριασμό. Αυτό. Τότε ξέρει ότι αυτό είναι. Ο... Γιατί είναι, δεδο... είναι, δεδομένο ότι πολύ σύντομα θα έχουμε deep fakes. Δηλαδή, ξέρει, θα, μπορείς... Θα είναι ένα deep fake του... του Μητσοτάκη που θα λέει κάτι. Άμα δεν δεί το Greek checkmark, πώ λέγεται, πράγμα είχες, δεν ξέρω δεν υπάρχει άλλο τρόπο. που να πρέπει να... Και κλείνω τέλος πάντων αυτό το τεράστιο που έχω ανοίξει, γιατί τώρα μου έχει φανεί στο LinkedIn να θέλω να γίνω verified και ζητάει διαβατήριο και προβληματίζομαι. Δεν το κάνω για την ώρα. Ναι, και εμένα τα ίδια. Εντάξει, δεν βρίσκω κάποιο λόγο και εγώ δεν βρίσκω κάποιο λόγο. Δεν έχει πολύ spam το LinkedIn, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Σε τι σα είπα, Μάριο, ότι άλλαξε 500 δουλειέ. Εγώ δεν κοιτάω καθόλου το LinkedIn. Ενώ κοιτάω πολύ σπάνια το LinkedIn στο timeline. Παρότι η αλήθεια είναι ότι έχει καλύτερο engagement από yeah. το X, τουλάχιστον προ το παρόν. Ναι. Τι πάνω. Κοίταξε, το Twitter και το X πάντω θεωρώ, ακριβώ επειδή είναι πλέον 100X αγορά, ότι έχουν μεγάλη δύναμη. Mm -hmm. Αλλά αυτό with great power comes great responsibility. Δηλαδή ε, μπορείς θεωρώ να αλλάξεις πολλά πράγματα και πρέπει να δεις ε, με τις αξίες σου πόσο μπορείς να παλέψεις κάποια πράγματα μέσα από το Twitter και μέσα από το Twitter το θέλω, δεν μπορώ Έξ, ναι. ε, να ακουστεί φωνή σου με έναν σωστό τρόπο α, να πολεμήσεις φωνές που παρατηρείς ότι κάνουν ρε παιδί μου, πράγματα τα οποία ε, είναι, ξέρω εγώ, fake news. Ε, να προσπαθήσει να απαντήσει, και ξέρω εγώ. Μου άρεσε εν τέλει που βγήκε ο Greek Analyst από κάτω και μου λέει, ξέρω τι, ναι. για ξανακοίτα αυτό το άρθρο εδώ. Ε, κοίτα το. Ε, εγώ ναι. δεν διαφωνήσω με άλλου, δεν ξέρω, δεν είμαι σε φάση καθόλου. Δηλαδή, θεωρώ ότι μου τρώει πάρα πολύ ενέργεια και θα προσπαθήσω να προωθήσω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι καλό και θεωρώ ότι είναι σημαντικό όνομα και περισσότερο του κόσμου, αλλά δεν θα πω στη διαδικασία να πω σε κάποιον, ξέρεις, τι. Οριακά δεν λέω, μου λε, μαλακίεσα αν κάποιο πάει και γράψει κάτι. Αυτά προφανώ. Αυτά μα θυμίζουν εποχέ που ήμασταν. Καλά, είστε πιο μικροί. Φόρουμ τύπου, ξέρω εγώ, εγώ. Όχι, είχα τη φόρουμ. Είστε πιο μικροί. Εκεί 2004-2006, αυτά τα δύο χρόνια, όπου παιδιά ήταν τα trolls, α πούμε, του Ιντερνετ και έπρεπε να κάνει πάλι αυτή τη στρατηγική απόφαση. Μέχρι ποιο σημείο θα κάνω feed το troll μέχρι ποιο σημείο θα, πιστεύω. απαντήσω και μέχρι ποιο σημείο θα γίνω εγώ η admin και η moderator και θα αρχίσω να του Εγώ έμπαινα τότε full forum PC Magazine, PC Master, ενώμουν στο γυμνασολίκιο και τσακωνόμουν με τον κάθε ένα που μπορεί να έβρισκα εκεί μέσα. Ήταν. Ε εγώ από 0 μέχρι 100 ο βαθμό που ασχολιόμουν ήταν 70. Οκ. Okay. Ναι, ναι, ναι. και εγώ ναι, κάπου ναι. εκεί έπαιζα. Σαν... Και μετά όταν έπιανε τον εαυτό μου ότι εντάξει, εδώ είναι μία μάχη που εδώ έχει το τρόλερ, φίλε, δεν είναι εντάξει. Όποις το χωρούσα στο 30, ξέρω, εγώ ήμουν σε βάζει εντάξει. Yeah. Το προσπάθησα μέχρι εκεί. Μετά τσακωνόμουν στο YouTube εγώ, πιο πολύ, μεγάλη φαντάση. <laughs> ναι, πόσο χρόνο, μέχρι 18 ρε παιδί μου, μέχρι εκεί, μέχρι 18. Μετά πάρεις να έχω ζωή ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα κι εγώ, ναι. Οκ, okay. okay. δεν... εγώ δεν, τώρα καθόλου, δεν, δεν... δεν... παλεύω. Ε... Δεν έχω και. Δηλαδή θεωρώ ότι μου τρώει πάρα πολύ ενέργεια και δεν νομίζω ότι έχω τι αντοχέ να το κάνω. Δεν, σαν άνθρωπο δηλαδή. Τι συγγνώμη, φίλε. Δεν είναι κανένα να διαφωνήσει γιατί. υπάρχει κόσμο που η σύγκρουση είτε δεν τον ενοχλεί, είτε ακόμα και το γουστάρει πολύ. Δεν να είμαι στη σύγκρουση. Εγώ είμαι. Με, mm. με τρώει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω στη σύγκρουση mm. γενικά στη ζωή μου, όχι στο online. Καλά, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο αργόσκολοι. Και υπάρχουν ναι, και κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζωέ, δουλειέ και δουλειέ να κάνουμε. Δουλειές Εντάξει. Ε, υπάρχει και ένα μύθο που λέγεται ο Τζίτζικα και ο Μέρμικα. Τον έχουμε ακούσει σαν παιδάκια. Ε. Και υπάρχουν διάφοροι που είναι εντάξει, ρε παιδιά, θα από τι 24 ώρε τη ημέρα ασχοληθώ 23 με το Twitter και δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο. Εντάξει, έχουμε δουλειέ, έχουμε να μεγαλώσουμε παιδιά, ξέρω εγώ. Εντάξει. Απλά ναι. Ισχύει εντάξει, κάπου θέλει να βάλει και σε ένα στόπ. Ναι. Yeah. So, εγώ θα, θα, θα την κλείσω την παρέμβαση. Μπορώ να ξαναγυρίσουμε πίσω στα, στα social και στα data και όλα αυτά, γιατί θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όντω, και το, η ερώτηση με ας ακούει το Instagram, νομίζω είναι πολύ, πολύ κλασική. Δεν ξέρω, έχω ξεπεράσει την περίοδο που με ρωτούσαν. Α, ασχολείσαι με υπολογιστέ. Θέλω να χακάρω προορισμό του φίλου μου, τη φίλη μου. Σε ακούει γιατί... το Google Maps, πάντω, για παράδειγμα. Σε ακούει το Google Maps. Κάτι ακούει το Google Maps. Τι επιτυπάσχε του Lessie Kids. Κάτι, ψηλό ακούει. Κάτι ψηλό ακούει. πού. Κάτι ακούει, δεν ξέρω. Yeah. Κάτι ακούει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι σε ακούει το Instagram. Σε ακούνε 100.000 εφαρμογέ ε, είτε με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να έχει μπει και ένα κινέζικο whatever στο, ναι. στο, κινητό σου. Αλλά με τον ένα με τον άλλον τρόπο κάποιο κάτι πιάνει και μετά είναι η δεύτερη συζήτηση, το δεύτερο επίπεδο. Πόσο αυτά θα διαμοιραστούν ένα μεταξύ του για να εξαχθούν συμπεράσματα και να χρησιμοποιηθούν ε, για σένα ή για τι ενεργέ σου. Mm. Το, το, πιο ακριβό πάντω ήταν να μιλούσε η μητέρα μου, την οποία δεν έχω καταφέρει να χρησιμοποιήσω WhatsApp, επειδή μου εκεί έχω φτάσει στο, με τον αδερφό μου. Και μου λέει: Μπαίνω μετά στο Facebook και μου συζητούσα, νομίζω, για κάτι καναπέδι, γιατί είμαι ακόμα στο αδερφό μου πρόσφατα. Και του έβγαλε τι καναπέδε, ξέρει, μπάμε εκεί. Και προσπαθούσα να τη εξηγήσω ότι δεν διαβάζει απαραίτητα τα μηνύματά στο Facebook, αλλά ξέρει τι συζητά στο WhatsApp. Α πούμε, άμα είσαι στο WhatsApp, έχει hey, πλέον έχει συμφωνήσει ότι μπορεί το Facebook να πάρει signals από το τι συζητά εκεί πέρα και να διαφημίσει με βάση αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μεταφέρει αυτού σε μηνύματα, αλλά το ότι εσύ μιλά για καναπέδε για παράδειγμα είναι μια πληροφορία που μπορεί να εξάγει και τοπικά συσκευή. Δεν είναι κάτι το είναι τραγικό. <laughs> έχει δηλαδή πάρα πολύ. Το, το <laughs> θέμα privacy <πράβες> νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το. Το πώ το κάνει για του ανεξάρτητου DSPs, όπω ε, αυτό που συζητάς, νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί στην πραγματικότητα η Google και το Facebook δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα από του περιορισμού τη Apple. Γιατί εσύ πάλι θα μπει στο Instagram, πάλι θα μπει στο Facebook, πάλι θα μπει στην Google για να ψάξει και τα βασικά του signals και το βασικό του revenue είναι μέσα στι πλατφόρμε αυτέ. Το, το Partners Network είναι κάτι το οποίο θεωρώ ήταν. Α, αφού κάνουμε όλα αυτά, ξέρει, βάλει και αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι κάτι νομίζω σαν επέκταση. Mm. Άρα Οκ, okay, του χτυπάει σίγουρα στο Partners Network, αλλά η βασική, το βασικό του πρόβλημα είναι στο, στο app το ίδιο. Νομίζω αυτό το λες επειδή εμεί χρησιμοποιούμε πάρα πολύ web. Δηλαδή υπάρχει κόσμο ο οποίο ζει απλά μέσα σε apps. Ναι. Yeah. Οπότε αν δεν βγαίνει στο web, εσύ έξω. Και λε όλα τα apps, ask του no to track. Ναι, αλλά αυτό λέω ότι αυτό είναι στο Partners Network. Δεν είναι στο Facebook σαν Facebook. Δεν είναι το revenue του Facebook από το Partners Network στο μεγάλο oh, ποσοστό. Όχι, ναι, απλώ εντάξει, και εσύ εσύ στο Facebook. Και... Και πάλι είναι πολύ περιορισμένο. Οτιδήποτε κάνει εκεί, αν σου πει Askav Noto Track, δεν σε κάνει track, σωστά. Ωραία, δεν σε κάνει track. Όχι, τρακ. δεν θα το πω διαφορετικά. Δεν θα έπρεπε να σε κάνει The track. Τρακ. Δεν σε κάνει track εφαρμογή ότι δεν στέλνει ένα event που λέει ο Πάρη. Πάτσε να μπει. Το server δεν στέλνει περιεχόμενο πίσω, δεν ξέρει τι περιεχόμενο σου στείλει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρει το Askav Noto Track στην πραγματικότητα τι ζητάει. Για να είμαι και εντελώ ειλικρινή. Γιατί άμα σου λέω ότι εγώ. Έχω δικαίωμα, αφού είναι δικό μου το Instagram και το Facebook, να βλέπω ποια περάσανε και σε ποια έμεινε τρία, δύο ή ένα δευτερόλεπτο. Τέλο πάντων. Είναι πάρα πολλά signals. Εγώ αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι είναι πάρα πολλά signals. Είναι τρελό speculation επακριβώ να ξέρει τι έχει και δεν έχει γίνει. Και άμα μπορεί να κάνει και πολλά στο back-end, να μην μάθει ποτέ τίποτα το front-end, τελείω εντάξει. Μα δεν νομίζω ότι είναι να μάθει. Είναι... εγώ σου έφερα ένα περιεχόμενο. Το ότι εγώ ξέρω του σερβερ μια σελίδα, αυτό δεν είναι tracking. Αυτό είναι ναι, ρε, εννοείται. Εγώ λέω σε ποιο, ποιο σταμάτησε να σκρολάρει, για παράδειγμα. Αν αυτό μπορεί να το κάνει συνειφέρα από το back-end, πόσο συχνά στέλνω το, τα επόμενα 20 items, ή σαν να ότι εγώ κάνω ένα pause και μετά αρχίζω και ξαναστέλνω, το back-end τι μπορεί να ξέρει ποια είναι αυτά στα οποία έμεινα. Κοιτάξτε, Ένα signal, ε, δύο, δύο signal, τα οποία όμω θεωρούνται contextual, δεν είναι στην πραγματικότητα behavioral, mm -hmm. είναι σε ένα app. Ε, πόση ώρα έμεινε στο session. Ναι. Mm. Έτσι. Ε, και ένα πράγμα τύπου session depth. Δηλαδή. Πώ επίπεδα μέσα μπήκα. Πώ επίπεδα μέσα mm -hmm. Επίση, αν μιλάμε για, για, gaming, γενικά. Οι gaming εφαρμογέ κάνουν παπάδε. Είναι πολύ sophisticated σε σχέση με το τι κάνουν άλλε εφαρμογέ στο κινητό. Και σκεφτείτε το ότι όλο το revenue διαφημίσεων και ο χαμούλη γίνεται σε, στο mobile gaming, έτσι. Αυτά μέσα ε, βλέπουν διάφορα πράγματα που κάνεις εσύ στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, έτσι, μιλάμε για το παιχνίδι. Ε, που είναι μία, τι να σας πω, μία μικρή εταιρεία που μπορεί να έχει ένα απλό mobile casual game και να βλέπει εσύ, ναι, τι κάνεις στο παιχνίδι. Mm. Υπάρχουν επίσης, φίλοι παιδιά, οι εφαρμογές, οι dating apps, ξέρω εγώ. Ε, Έχουν στοιχεία... Για το πόση ώρα έχεις μείνει εκεί, επίσης session depth, δεν χρειάζεται να είναι behavioral πράγματα, να είναι τύπου ένα κόντεξ, θα το πούμε. Ε, μπορεί κάποιος στο οικοσύστημα να ξέρει σε πόσα dating apps είσαι. Σωστό. Πόσο πόσο και ποια dating apps ενδεχθώ, μπορεί να καταλάβεις ναι, ναι, ναι. και προ... να ναι, ναι. προτιμήσει ναι, και να πραγματοποιήσεις. Ναι, ναι. okay. Oh, Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό τώρα. Τι είδου dating apps. Γιατί υπάρχουν dating apps που είναι τα general dating apps και υπάρχουν και dating apps. Είναι. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα dating apps υπάρχουν. The, the, the και πόσο και νύ. <laughs> δηλαδή για, ξεκίνησε, για, για διαφημιστές, αυτό είναι. ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι. Όνειρο. Όλα αυτά αρχίζουν και χτίζουν πάνω στη... στην περισόνωση. Νομίζω και η Google είχε βγάλει. Κάπω πώς το έλεγε. Εμ... Ότι πλέον δεν έχουμε cookies, έχουμε. χρήματα. και privacy sandbox. Μπράβο, να. Ναι, αυτό. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό θέλω να σα πω την σημαντικότητα του κάποιο σημαντικό παίκτη στον χώρο να ξεκινήσει πρώτος να λέει κάτι και μετά και άλλοι σημαντικοί να αρχίσουν να ακολουθούν. Να. Δηλαδή, όταν βγαίνει η Apple και σου λέει. Ε, για το, για το Scan Network, για το IDFA, για το ότι εγώ αρχίζω, αρχίζω, κλείνω, κλείνω, κλείνω γιατί θέλω να δώσω μία σημαντικότητα στο privacy. Βλέπει ότι έρχεται και η Google mm -hmm. και κάνει αυτό το initiative, το Privacy Sandbox που είναι επίση τύπου ε, πάλι κάπως να κάνει mask καλύτερα τον mm -hmm. χρήστη, τις ενεργειές του και τελικά εν τέλει τι signals θα δώσει πίσω και πώς στον διαφημιστή. Γιατί βλέπετε ότι και οι χρήστε και όλα το αγκαλιάζουν αυτό. Γιατί άμα βγαίνει η Apple και λέει, νομίζω ότι ένα τρελό νούμερο, το 70% λέει να μην με κάνει track. Ήταν πάρα τους, όσους, πολύ. Ο άλλο σου λέει, Εγώ δεν θέλω να έχει λόγο κάποιο να πάει στην Apple. Καλύτερα να κρατήσω περισσότερους και με λιγότερα signals. Γιατί εν τέλει, μάθ. Κάτι να ρωτήσει τόση ώρα. Εγώ, εγώ, ήθελα να, να προχωρήσουμε, να γυρίσουμε, γιατί ξεκινήσαμε όλο αυτό από το ότι ήσουν στο Facebook και αν το Facebook μα ακούει το Instagram, νομίζω κάπω εφ... εκεί καταλήξαμε ναι, σε αυτή τη ναι, 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 συζήτηση. Ναι, ναι. Ε, και θέλω να πάω λίγο στο, πίσω στην Ιρλανδία, στο συζήτηση αυτή που είχαμε και να δούμε λίγο το, τη διαδικασία. Γιατί σε ένα προσωπικό μήνυμα τη προάλλε, μα έστειλε ότι είχα κάνει και εγώ το εξελάκι μου όταν ήμουν να γυρίσω. Και θα ήθελα λίγο να μα πει λίγο περισσότερο γι' αυτό. Δηλαδή, πάμε πάλι λίγο πίσω ξεκινάει πρώτα ο COVID, ξεκινάει πρώτα η σκέψη του να γυρίσει πίσω, δηλαδή. Παράλληλα, παράλληλα. Ήταν παράλληλα, γιατί ήταν και το θέμα τη της, της οικογένεια. Ε, παρακολούθησα του δύο προηγούμενου σα καλεσμένου. Εξαιρετικοί και οι δύο. Ε, πάρα πολλά πράγματα που ήταν να υποθούν, τα έχουν πει. Τα Έχω... Μιλάς για τον Πάνο και για τον ναι, Δημήτρη. Γιατί ναι, ναι, για τον και τον Δημήτρη. Ναι. Είναι κι άλλο ένα. Στη για, ναι, γι αυτό. Για, το, για τον Πάνο και τον Δημήτρη. Ε, Έχω μία μικρή, έτσι, ένα διαφορετικό perspective. Ε, έχω και μία μικρή διαφωνία σε μία συγκεκριμένη, έτσι, φράση, θα σας την πω μετά. Ε, καταλαβαίνω πλήρως αυτό που πω ο Δημήτρης, ότι αν βάλεις κάτω ένα Excel με weighted average, criteria και ranking, μπορεί να σου βγει μία απάντηση που είσαι σε φάση, «Ε, όχι, εγώ, τι να πω, είμαι, ξέρω εγώ, ερωτευμένος, έχω νοστάλτια και θέλω να κάνω το άλλο». Αλλά αυτό που ήθελα να του, να του πω είναι ότι και αυτό είναι ένα κριτήριο. Mm -hmm. Και αυτό και αυτό είναι ένα κριτήριο. Είναι απλά ότι βάζει τόσο μεγάλο weight σε αυτό που υπερνικάει όλα τα υπόλοιπα. Στα υπερνικάει. Mm -hmm. okay. Αυτό γίνεται. Ε, για μένα, όπω σα είπα, το νούμερο ένα πάνω-πάνω ήταν ότι χρειάζεται να έχω συγγενείς που θα με υποστηρίξουν ε, με την οικογένεια. Οπότε αμέσω, αμέσω, κατευθείαν αυτό έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλο weight και έβγαινε απάνω πολύ ψηλά η, η Ελλάδα. Ε, μετά υπήρχαν ε, και σκέψεις ίσω και για άλλε χώρε ε, πέρα από Ιρλανδία. Οπότε παίζανε κριτήρια τύπου η γλώσσα, παίζανε κριτήρια τύπου υποδομή, οι ευκαιρίε, όπω είπαμε. Ε, υπάρχουν για τον κάθε άνθρωπο. Και αυτή είναι η συμβουλή που εγώ, αν κάποιο μα ακούει και έχει όλε αυτέ τι ερωτήσει. Στο μυαλό του, είναι ότι ναι, πρέπει να μπει λίγο σε μια διαδικασία, όχι ακριβώ Excel, αλλά με ένα χαρτί, με ένα μολύβι, λίγο πιο ψυχρά να βάλει κάποια πράγματα που τουλάχιστον συνειδητά αυτό καταλαβαίνει ότι είναι σημαντικά κριτήρια για αυτόν ή αυτήν. Υπάρχει πάντα και το υποσυνείδητο, να προσπαθήσει να το εξερευνήσει, τι είναι αυτό που υποσυνείδητα μου βγαίνει, θέλω να το βάλω κάπω στο χαρτί και αυτό, Γιατί mm -hmm. αυτό με πειράζει εμένα, θέλω να το δω σαν κριτήριο. Ε, και να πορευτεί. Mm. Ε, εγώ μία μικρή έτσι ε, διαφωνία που έχω σε μία φράση που άκουσα περί του χρέους mm -hmm. και πόσο χρέος έχουμε. Ε, νοήπε, νομίζω να, να είμαι και δίκαιη. Το είπε σε ένα πλαίσιο ότι τα έχει καταφέρει. Έχει καταφέρει, δηλαδή, στα Marshall Needs που λέγαμε πριν, ναι. έχει φτάσει σιγά-σιγά. Έχει κάνει, δηλαδή, τα ναι. basic έχουν καλυφθεί. Εντάξει, έχουμε κάνει survive. Πάμε να κάνουμε Thrive και μαζί με το Thrive, το προσωπικό σου, ε, είπε ο Πάνο, Ότι ξέρει, ρε παιδί μου, έχει και ένα χρέο να, να βοηθήσει mm -hmm. τη την, την χώρα σου ή την κοινότητά σου. Επειδή άκουσα και αυτό που έλεγε για τι για τις κοινότητε, είναι ότι ο κάθε άνθρωπο ε, έχει κάποιες διαφορετικές αξίες το νόημα τη ζωή του, που μπορεί να μην είναι ατομικό, αλλά να θεωρεί ότι εγώ θέλω να βοηθήσω σε μία κοινωνία και μία κοινότητα, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό. και μπορεί να είναι πιο παγκόσμιο νόημα. Mm -hmm. Δηλαδή να λέει ότι, κοίτα, εγώ θεωρώ χρέο μου να βοηθήσω α, κάποια συγκεκριμένη ομάδα που έχει μία, για παράδειγμα, αναπηρία. Mm -hmm. ε, αυτό μπορεί εκεί να θεωρήσει ότι θα πάει σε μία άλλη χώρα και mm -hmm. έχει χρέο του να βοηθήσει περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. ή όταν θα γυρίσει πίσω ακόμα στην Ελλάδα που γύρισε για να μπορέσει να καταφέρει να κάνει survive καταρχήν, και λίγο μετά το Mikathrive, ε, να πει δεν θεωρώ χρέος μου τόσο πολύ έντονα, ούτε βλέπω ότι θα έχω τρομερό impact, αν προσπαθήσω να βοηθήσω, mm -hmm. και περισσότερο θεωρώ ότι θα έχω μεγαλύτερο impact και θα βοηθήσω σε μία άλλη ε, ε, ξέρεις, αξία. Αυτό. Όχι, ε, απόλυτα κατανοητό και νομίζω ότι ένα από τα βασικά πράγματα που εντάξει, ίσω ο πάνω ήταν και λίγο, είχε έρθει με φόρα, θα πω ε, με απλά λόγια. Ε, αλλά νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει είναι ότι ξέρει τι, okay, Ο, ο καθένα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θα κάνει αυτό που είναι καλό για τον εαυτό του. Απλά ήθελε να. Είναι αλληλεγγύη. Θέλει έναν την αλληλεγγύη. Εγώ έτσι πω το <σο> κατάλαβα σαν Αντώνη πάντα. Ήταν δύο οι που κινήθηκε. Ήταν το ένα κομμάτι ότι ξέρει τι, Αν είναι καλύτερο για σένα έξω, μην έξω, αλλά μην πα και παίρνει μαζί σου άλλου. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ αυτό το αφήγημα το ότι ξέρει τι. Mm. Μέσα όλα είναι χάλια. Νομίζω αυτό ήθελε να, να κοντράρει λίγο, γι' αυτό ήταν λίγο πιο, πιο έντονο. Στο οποίο, χωρί να έχω ζήσει στο εξωτερικό βέβαια, αλλά εμένα μου αρέσει ρε, σαν οπτική, ότι ξέρει τι. Mm. μπορείς Μπορεί να τα κάνει και μέσα κάποια πράγματα. Yeah. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο εύκολα, δεν λέω ότι είναι το ίδιο ωραία, δεν λέω ότι θα φτάσει στο ίδιο σημείο. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Ξέρεις, μην το βλέπει σαν κάτι το οποίο είναι ακατόρθωτο. Και το δεύτερο κομμάτι είναι σου λέει: OK, Πήγε έξω, μπράβο, καλά, έκανε, έχει πετύχει κάποια πράγματα. Mm -hmm. Μπορεί και σε παίρνει να αράξει και σε αρέσει η Ελλάδα να άρχισε έξι μήνε διακοπέ. Εμένα έχει έξι μήνε διακοπέ, αλλά έχει άλλου έξι μήνε και βοήθη αυτού του έξι μήνε. Δηλαδή, εγώ το νιώσα σε κάποιον ο οποίο mm -hmm. εισαγωγικά θα πάει να, πάει να πάρει σύνταξη στην Ελλάδα. Mm -hmm. Το λέω πολύ απλοϊκά και το. Ναι, yeah, yeah, αφ... να σου πω ένα παράδειγμα. Πε ότι υπάρχει ένα άνθρωπο που mm -hmm. είναι σαν να έχει πάρει λίγο μία μήνυση σύνταξη στην Ελλάδα. Έχει καλύψει τι βασικέ του ανάγκε. Mm -hmm. Έχει κάνει uh, survive, έχει κάνει thrive ε, και είναι αυτοδημιούργητη ή αυτοδημιούργητος. Mm -hmm. Δηλαδή από πίσω του δεν έχει καμία οικογένεια, τύπου ξέρω εγώ οικογένεια που λέμε τζάκια Ναι, ναι, ναι. Και είναι δύο συνθήκες, όχι μόνο αυτό και δεν έχει άλλο δυνατό τύπου lobby, network, support mm -hmm. ε, για να μπορέσει να βοηθήσει στο επίπεδο που α, θέλει. Mm -hmm. ε, αυτός ο άνθρωπος θα πει μια στιγμή ρε παιδιά ε, πόσο εγώ μπορώ πραγματικά, πραγματικά, ουσιαστικά να βοηθησω mm -hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ε, αλλά ξαναλέω, δεν ξέρω ακριβώς. Το κόντεξ έτσι λίγο εμένα, αυτό το, το χρέος λίγο με, με σαν λέξη. Είναι βαριά λέξη. Ελίξη. Ε, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ακόμα και αυτός που νομίζει ότι προσωρινά έχει κάνει thrive. μπορει mm -hmm. να έχει κάνει προσωρινά thrive. Γιατί, γιατί δεν είμαστε όλοι γεννημένοι βασιλιάδες και βασίλισσες. Έτσι. Mm. Ε, είναι λίγο πιο φιλοσοφικό και λίγο πιο να κοιτάξεις λίγο πιο λεπτά ας πούμε και ευγενικά κάποια θέματα εγώ θεωρώ ε, εγώ είδα μετά τα comments από κάτω δυσκόλεψε αρκετά κόσμο αυτό το, 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 συγκεκριμένο. Γιατί νομίζω το πήρανε κάποιοι εξή προσωπικά. Oh, ναι, ναι. Αυτό έγινε πάρα πολύ. Αυτό που λες έγινε πάρα πολύ κόσμος. Ένιωσε σαν ο Πάνος ή το podcast γενικά να μιλούσε για εκείνου. Το είδα αυτό. Πάρα πολύ σε σχόλια. Ναι. Εγώ όμως ξέρεις τι, το ακούω γιατί πονάνε κάποιοι. Πονάνε ναι. γιατί αφήσανε πίσω πράγματα που ίσως να μην θέλανε να τα αφήσουνε. Και σου λέει ρε γαμό το γιατί, ποιο είναι το χρέος μου, εμένα πόσο με βοήθησε στην πραγματικότητα η χώρα. Και εκεί ξεκινάει η συζήτηση και γίνεται πολιτική. Καλά μετά ναι, είναι πολιτική, το κακό, απλώς δεν το φιλοσοφική, γίνεται πολύ πολιτική, φιλοσοφική και κοσμοθεωρία. Είναι αυτό, αυτή η τριπλέτα. Δεν είναι μικρή κουβέντα, είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, <laughs> ε, ε, <laughs> Εγώ, προ, εγώ προσωπικά, η, η δική μου προσωπική θέση σε αυτό είναι το ότι η προσφορά γενικά στου άλλου ανθρώπου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή σου. Δηλαδή, το να ζει. Να είμαι ξεκάθαρος, δεν λέω ότι κανένας από αυτού που προσβλήθηκαν, που το γράψαν από κάτω. Ή, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το να ζει σαν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχικά. Δηλαδή, όλοι μα οι άνθρωποι θέλουμε να προσφέρουμε στου γύρω μα, στι οικογένειέ μα, στου φίλου μα, από εκεί. Ε, θεωρώ πω όσο πιο πολύ τα καταφέρνει, αρχίζει και ανοί, ανοίγουν αυτοί οι ομόκεντροι κύκλοι, στου οποίου μπορεί να προσφέρει. Αλλά προφανώ για να πει ότι προσφέρω στην Ελλάδα, προσφέρω σε άτομα με αναπηρία ή σε. στα ελληνικά δεν μου underrepresented ομάδε. Πρέπει να, να έχει καταφέρει κάποια πράγματα. Εγώ αυτό το οποίο παίρνω από αυτό το podcast, γιατί δεν θέλω να πω τίποτα πάνω. Εγώ πήρα αυτά τα οποία ήθελα. Αυτό ξέρει τι θέλει να πει. Αλλά για μένα το σημαντικό είναι το να μην ζει μια ζωή επειδή άκουσε κάποιο narrative, κάποιο αφήγημα. Δηλαδή, είναι κρίμα θεωρώ το να κάποιο να του είπανε βγες έξω από την Ελλάδα. Οι ευκαιρίε στο εξωτερικό. Να πήγες στο εξωτερικό να μην περνάει τόσο καλά και να mm -hmm. μην το παραδιαπραγματεύεται γιατί έχει καρφωθεί. Αυτό το narrative ότι mm -hmm. όλα είναι στο εξωτερικό. Αυτό για μένα, αυτό είναι το κρίμα, το οποίο αυτό είναι ένα παράδειγμα. Mm -hmm. Πάρουνε άλλα τόσο παράδειγμα, ότι στη ζωή mm -hmm. έχουμε, στην Ελλάδα έχουμε ήλιο, η ζωή είναι ωραία. Mm -hmm. Ναι, αλλά το κοινό σα. το κοινό σα είναι πάρα πολύ έξυπνο. Το κοινό σα, αυτοί που βλέπουν ναι, τη μικρή κουβέντα, είναι άνθρωποι, καταρχήν. Μέσα, θεωρώ, θεωρώ, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε τα στατιστικά από το YouTube. Ε, ή ό,τι σας δίνει. IQ δεν μας δίνει πάντως. Θα <laughs> σου <Βάζω, laughs> πω, περίμενε, περίμενε. Βάζω πάρα πολύ ψηλά εγώ. Βάζω πάρα πολύ ψηλά τους ανθρώπους που είναι τη τεχνολογία. Δηλαδή, όποιο είναι για μένα πληροφορικάριος, είναι ήδη εδώ. Πάρα πολύ ψηλά τους εχω mm -hmm. Και σας βλέπω, θεωρώ, πολύ πληροφορικάρι που λέμε, έτσι. Νομίζω θεωρώ... ότι έχουμε μια έφεση προς το κοινό έτσι. αυτό. Λοιπόν, το κοινό αυτό είναι έξυπνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι έξυπνο το κοινο mm -hmm. ε, και τι σου λέει αυτός έφυγα και πιθανώς πήγα και ζω σε μια άλλη χώρα και τι είμαι. Μάλλον είμαι software engineer, κατά πάσα πιθανότητα αυτοί που σας βλέπουν στο εξωτερικό. Mm -hmm. Έχουν μπει ήδη από μέσα τους σε αυτό το Excel και σε αυτό το τρυπάκι και στο να, κατα... να καταλάβουν τι θα πρέπει να κάνουν σαν επόμενο βήμα με τη ζωή τους. Ε, και είναι πολύ δύσκολο να τους πεις, ξέρεις τι, δεν το έχει σκεφτεί, Πάρα πολύ καλά και πρέπει να το σκεφτεί και είναι. Ξέρετε, δεν μ' αρέσει. Και δεν θέλω να το κάνω ούτε και εγώ τώρα. Δεν θέλω κανένα να κάνει αυτό. Δηλαδή να κουνάει το δάχτυλο ναι, ναι. σε άλλον. Για δεν ξέρει ο άλλο τι λέει. Δεν ξέρει. Τί... Δεν ξέρει. Ναι. Ισχύει. Δεν και και ίσω η λέξη χρέο να ακούστηκε. Δηλαδή να ακούστηκε πιο βαριά από ότι ήταν. Η, η αλήθεια είναι ότι κάνανε μαζί με τον Νικότα Δραντάκη μια συζήτηση ο Πάνος, ε, χθε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, η οποία λογικά θα έχει βγει τώρα μέχρι να βγει και το πόδι και στο δικό μα. Ε, και νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που επειδή την άκουσα όλη, την άκουσα σε διαστήματα που ο Νίκο ε, φάνηκε να ήταν πολύ κατά του, ε, να διαφωνεί εντόνω με, με όσα έχει πει ο Πάνος, είναι η λέξη χρέο. Ε, και όντως Δεν το λέξη... αυτό, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ε, καλά, δεν, δεν, χρειάζεται να το δω. Ενώ δεν ήταν ότι ήταν. Γιατί ναι. εν τέλει, αυτό που θέλω να πω Μπορεί να νιώθει χρέο απέναντι σε μια άλλη ομάδα. Πολύ απλά. Mm -hmm. να θεωρεί... mm -hmm. Δηλαδή, σε αυτό το Excel είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων και ναι. Λίγο Excel ranking. Δηλαδή, μπορεί όπω βάζει εδώ τα δύο σου κριτήρια, το κριτήριο χώρα, mm -hmm. συγκεκριμένα το κριτήριο πατρίδα, γιατί γι' αυτό σα λέω ότι υπάρχουν συγκεκριμένε λέξει, το συγκεκριμένο πατρίδα, δηλαδή εκεί από γεννήθηκα, δηλαδή, πιθανώ να με σπούδασε, ναι, το βάζω και αυτό, εννοείται. Μπορεί να είναι να με σπούδασε και να έχει του αγαπημένου μου ανθρώπου ε, και. ξέρει. Αυτό σημαίνει πατρίδα. Ε, ή να είναι, α πούμε, σε ισορροπία, σε ισοπαλία με ένα άλλο κριτήριο. Εγώ θεωρώ χρέο αυτό που σου λέω, για παράδειγμα, την αναπηρία. Θέλω να βοηθήσω, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο. Το λέω εγώ προσωπικά. Σου λέω ένα ναι, παράδειγμα. Όχι, ένα άλλο να ξεπερνάει, να πηγαίνει πιο πάνω από την πατρίδα ή η πατρίδα να πηγαίνει πιο πάνω. Εγώ ακούω μέχρι ένα σημείο, καταλαβαίνω ότι πρέπει κάπω, αν έχει αγαπημένου ανθρώπου σε μία χώρα και του βλέπει να ε, να πονάνε και να ταλαιπωριώται να κάνει ό,τι μπορεί ε, να του βοηθήσει με με ό,τι τρόπο μπορεί. Αυτό, ναι, το ακούω. Mm -hmm. ε, Μακρική. Εγώ θα. δεν έχω, δεν κόλλημα με, τη, με την πατρίδα καθόλου. Θεωρώ μόνο ότι. Ούτε και εγώ δεν πιάνω το. Θεωρώ το κομμάτι του χρέου τη προσφορά γενικότερα σε κάποιε ομάδε. Αυτό που έλεγα, οι ομοκεντρική κύκλοι, που μπορεί να είναι το, τα άτομα με αναπηρία ή κάτι, δεν ξέρω. Αλλά κάπω θεωρώ ότι οι άνθρωποι. Για του ομόκεντρου κύκλου. Θεωρώ χρέο μου, ναι. θεωρώ χρέος μου να βοηθήσω ανθρώπου που είναι αυτοδημιούργητοι, που το έχουν παλέψει, που δεν είχαν γεννηθεί σε οικογένειε, που του πήγανε, πάλι δεν θέλω να πω όνοματα, ιδιωτικά σχολεία, δεν ξέρω οτιδήποτε, mm. ε, και τρομερέ σπουδέ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και τα καταφέρανε, και τα καταφέρανε. Δηλαδή, παλέψανε πάρα πολύ για να τα καταφέρουν και συνεχίζουν και προσπαθούν και κανένα δεν του έχει υπογράψει χαρτί για τίποτα, ότι όλα θα πάνε καλά και θα έχει και ένα backup, άμα σου συμβεί τίποτα. Το θεωρώ ναι. Χρέο μου σε αυτού του ανθρώπου, του βλέπω και του καταλαβαίνω, του νιώθω. Mm -hmm. Δεν θεωρώ κανένα χρέο μου απέναντι σε ανθρώπου με διαφθορά, με ένα mindset ε, τζίτζικα -τζί για μέρμικα, με ένα mindset εδώ είμαστε, ε, ξέρω εγώ, μια ε, χώρα που δεν σεβόμαστε, α πούμε, τίποτα. Ε, είμαστε τουριστικοί. Ε, αυτό δεν το θεωρώ χρέο μου. Mm -hmm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η δική μου η πατρίδα έχει κάποια καλά και κάποια κακά. Εγώ θεωρώ χρέο μου να βοηθώ τους ανθρώπους που είναι στους κύκλους τους καλούς και εγώ αξιακά έχω κάποιου άλλου κύκλους που είναι mm -hmm. κακοί και που η δική μου αξία, σαν game theory, είναι, συγγνώμη, εγώ πρέπει να παλέψω αυτούς τους κακούς κύκλους. Mm -hmm. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν βάζω στον ίδιο κύκλο αξιακά εγώ όλους κάτω από την ombre κάτω από την ομπρέλα πατρίδα. Μα δεν είναι. Αυτό. Μα δεν είναι. Νομίζω μάλλον και ότι άμα πηγαίνει και πα και λε ότι εγώ θέλω να βοηθήσω την πατρίδα, αρχίζει μετά και γίνεται πιο. Μάλλον όντω γίνεται λίγο πιο πολιτικό αυτό. Γιατί η πατρίδα είναι κάποιο χωρικ, χωρικό περιορισμό, φαντάζομαι. Δηλαδή. νομίζω ότι όλοι κάπω έτσι το έχουμε. Αυτό το σχήμα τη Ελλάδα. Ε, αυτό αναγκαστικά νομίζω πηγαίνει πιο πολιτικά, το οποίο δεν είναι κακό. Αλλά αλλά that's it. Εγώ το βλέπω και λίγο διαφορετικά. Έστω λοιπόν ότι έχουμε ένα σύνολο ατόμων και πραγμάτων. Μπορεί να είναι χωρικό, μπορεί να είναι ξέρω τεχνολογικό, μπορεί να είναι τα άτομα τα οποία έχουν κάποιο συγκεκριμένο background και έχουν καταφέρει κάποια πράγματα. Αυτά τα σύνολα καλώ ή κακώ δημιουργούνται στην κοινωνία. Δηλαδή, στην κοινωνία θα, θα έχει του μαθητέ σου, θα έχει του ε, συντοπίτες σου από το χωριό, θα έχει δηλαδή διάφορε ομάδε οι οποίε θα είσαι μέσα. Νομίζω σε κάθε μία από αυτέ τι περιπτώσει έρχεται κάποια στιγμή η επιλογή και λε ότι ξέρει τι, στο χωριό μου έχει 10 ωραία πράγματα και έχει και 5 σκατά. Εγώ έχω την επιλογή να πάω και να πω ότι αυτά τα 5 σκατά θα τα αγνοήσω και θα φύγω από το χωριό. Ή μπορώ εγώ να κάνω μια υπερπροσπάθεια να φω στο, στο ισοζύγιο, μάλλον θα μπω μέσα. Πώ να το πω, δηλαδή θα, θα, έχω, θα έχω, πιο κόσμο εκείνη τη στιγμή, αλλά μήπω αξίζει αυτό και από τα 5 να τα κάνω 4. Δηλαδή, εγώ εκεί το βλέπω σαν, σαν διαδικασία. Και το, το, ακούω, ναι. το, το να έχει χρέο να το κάνει, όχι. Αυτό εκεί καταλαβαίνω τη διαφωνία και νομίζω ότι ε, την ενστερνίζομαι την κι εγώ. Αλλά το, το κομμάτι του, ξέρει τι, επειδή έχει αυτά τα πέντε στραβά το χωριό σου, και στο το χωριό σου πήγαινε το παραδείγμα που δεν έχει αυτά τα πέντε στραβά, δεν θεωρώ ότι είναι μια απόφαση που είναι ίδια για όλου. Για κάποιου είναι σωστή, για κάποιου μπορεί να μην είναι σωστή. Mm. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν όλε τι επιλογέ. Το αφήγημα, λοιπόν, γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία άλλη λέξη και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που, είπε, που είπατε και το που είπε και ο Πάνο για το αφήγημα. Mm -hmm. Το αφήγημα πρέπει να είναι, κοίτα τι αξίε σου ε, και στην χώρα σου, την πατρίδα σου, α πούμε την Ελλάδα. Περισσότερο εγώ τίνω σε αυτό που λες Δηλαδή, ε, προσπάθησε να δεις Ξαναλέω, εγώ είμαι πάρα πολύ το θέμα του ρεαλισμού, με τις δικές σου τις δυνάμεις, γιατί άλλες δυνάμεις έχεις εσύ, άλλες δυνάμεις έχει ο απέναντι. Ε, τι μπορείς να κάνεις που πηγαίνει με βάση τις αξίες σου. Mm -hmm. ε, και αυτό είναι ένα σωστό αφήγημα. Στην Ελλάδα, παιδιά, πρέπει για να ξεκινήσουμε να διορθώνουμε πράγματα, Αφού έχουμε αυτή την περίεργη. Ε, αναφέρθηκαν διάφορε λέξει. Νοσταλγία, αγάπη, χρέο, οτιδήποτε. Υποσυνείδητα, αφού έχουμε αυτό το σαράκι που μα τρώει, Εγώ θέλω να βοηθήσω την Ελλάδα. Mm -hmm. Πριν ξεκινήσουμε έτσι, ένα φύγημα, ωραία, ελάτε γυρίστε πίσω. Μια στιγμή. Με ψυχραιμία. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα λάθη, να τα εντοπίσουμε και να δούμε σε ποιο βαθμό διορθώνονται. Αλλά θα τα πούμε. Το αφήγημα είναι, παιδιά, έχουμε πρόβλημα εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. Εγώ μπορώ να αλλάξω τα πράγματα μέχρι έναν βαθμό στο συγκεκριμένο τομέα mm -hmm. και τα υπόλοιπα. Θέλει πολύ σοβαρότητα. Με φτάσει σε σημεία, δηλαδή, εμένα μου την έχει, έχει αρχίσει και μου τη, τη βιδώνει η κατάσταση. Που πρέπει να πούμε, εδώ πρέπει να γίνουν σοβαρέ fundamental αλλαγέ. Είμαστε σε υπερβολικά σημαντική και κρίσιμη γεωπολιτική θέση. Γίνεται ένα χαμό γύρω μα αυτή τη στιγμή από πολέμου. Μιλάμε τώρα πόσο. Τι έχουμε, έχουμε Απρίλιο 24. Γίνεται ένα χαμό γύρω μα. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Και τέλο ο Τζίτζικα. Μερμικά. Να φτιαχτούν σοβαρέ υποδομέ, να είμαστε σοβαροί. Α καταρρύψουμε τη διαφθορά, είμαστε ρεντίκολο σε κάτι δείκτε. Συνέλθουμε λίγο. Και η πολιτική μα να μην είναι όλοι πια. Αυτό το έγραψε τι προάλλε. Να το πω. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω πλήρω την πολιτική σκηνή το lobbying και το networking και το public relations και το φαίνεστε. Εννοείται. Το καταλαβαίνω. Είναι part of the description α πούμε. Αλλά, ναι. αλλά όχι στο 99% mm -hmm. και το είναι 1%. Πα γίνει και κάποια στιγμή ουσιαστική δουλειά. Και στο εξωτερικό ρε παιδιά υπάρχει και το φαίνεστε. Εννοείται. Εννοείται. Κάτι διαφθορά υπάρχει. Όλα υπάρχουν. Απλά υπάρχει μέχρι Δηλαδή, να δούμε λίγο του βαθμού που μα βοηθάνε διάφοροι δείκτε σε αυτό. Από έρευνε πιάνουν και βλέπουν του δείκτε. Ε, δεν γίνεται. Ε, έχω έναν πολύ εγωκεντρικό δικό μου τρόπο που κρίνω λίγο κάποια πράγματα και κολλάει πάνω σε αυτό πόσα πράγματα είναι στο φαίνεστε. Και... Το ένα πράγμα που βλέπει είναι τα νούμερα τα οποία ανακοινώνονται, πώ πηγαίνει η οικονομία γενικότερα, ξέρει και α, πάμε καλύτερα. Και υπάρχει και το άλλο που βλέπεις πώς είναι οι άνθρωποι γύρω σου. Παρατηρείς κάθε μέρα. Αν υπάρχουν δραματικές αλλαγές, μικρές αλλαγές, μεγάλες αλλαγές, μεσαίες, οτιδήποτε και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το πιστεύεις πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά όσο μεγαλύτερο dív βλέπω στο πώς παρουσιάζεται η γενικότερη οικονομία Τη Ελλάδα. Και λέω την Ελλάδα γιατί στην Ελλάδα ζω. Οπότε εκεί έχω το παραπάνω context. Και τη καθημερινότητα παρατηρώ γύρω μου. Ε, αρχίζω και γίνομαι, υποψιάζομαι μετά, δηλαδή. Είναι αυτό που έλεγα. Η αφέλειά μου αρχίζει και. Κεφαλή. Και σε, 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 σε πιο απλά πράγματα, ρε παιδιά. Σε πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει συνέχεια πολιτικού που να είναι όλη την ώρα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μικρέ κουβέντε. Να κάνουμε networking. Να κάνουμε ωραία events. Τέλεια να τα κάνουμε μαζί σα. Να βγούμε στην τηλεόραση. Τέλεια Να κάνουμε TikTok. Να κάνουμε Instagram. Ωραία, ναι, 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 ναι. ναι. Να γράφουμε λίγο κώδικα. Ρε παιδιά, δηλαδή, γαμώ το λίγο execution. Λίγο δουλειά. Λίγο σοβαρότητα. Εντάξει. Δεν λες για εμάς τώρα. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, δηλαδή, έλεος κάτι. Έλεος. Τι να δηλαδή, βγαίνει έξω συνέχεια, κόμματα από τις φοιτητικέ παρατάξεις συνέχεια, όλο events, όλο parties. Εντάξει, τα κάναμε ρε παιδιά, ωραία, ναι, οκ, κάντε κάτι άλλο. Ε, γαμότο, Δουλέψτε να αλλάξουν πράγματα. Ποιος ποιο θα το... Ποιο είναι το καλύτερο TikTok. Ποιο είναι το, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει, Αν πρέπει να. να... Γιατί σίγουρα κάποιο. Το απάντησε αυτό. αν θα το, το, το ίδιο. Το priority. Έχω δύο πράγματα στο μυαλό μου, γιατί ε, με διαφορετική σκοπιά η απάντηση. Ε. Ποιο είναι το ρεαλιστικά impact που μπορείς να κάνεις intervention και να αλλάξουν πράγματα και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της, της Ελλάδας. Ωραία, πες και τα δύο. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας ε, θεωρώ ότι είναι λίγο διαφθορά σλάσμα σλάς μαφιόζικες καταστάσεις. Mm -hmm. πολύ πελατειακές σχέσεις, πολύ συγκεκριμένοι ε, άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Είμαστε και τουριστική χώρα, έρχεται και το απογειώνει αυτό, δυστυχώς. Το απογειώνει δυστυχώ αυτό. Γιατί το εννοώ... Είναι τζίτζικα, είναι τζίτζικα η φάση. Δεν είναι μέρμηγκα, γράφο κώδικα. Είναι τζίτζικα η φάση. Άμα έχει okay, τώρα το, το παράκι. Λύσαι... ναι, 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 ναι. Σου δημιουργεί by, by, definition, by design, λίγο μία φάση διαφθορά και τζίτζικα. Αυτό σου λέω. Ε, τώρα, η λύση η... Που όμω θέλει μακροπρόθεσμο, ούτε καν βραχυπρόθεσμο-μεσοπρόθεσμο, θέλει μακροπρόθεσμο πλάνο, απλά το πιάνει από νωρί και το αλλάζει, είναι intervention σε σχολεία και πανεπιστήμια. Δηλαδή, πολύ καλύτερε υποδομέ, προγράμματα φροντίδα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Ποιο είναι η ελ... Ποια είναι η ελπίδα μας Πάντα η ελπίδα μα είναι η νέα γενιά. Mm -hmm. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που ήταν για το gender diversity, αλλά ε, Εκ ε, 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 παραδρομή εξηγεί και ε, αυτό που πάω να πω. Ε, όταν θέλει να κάνει μία μεγάλη αλλαγή, έχει χαθεί η μπάλα στι παλιέ γενιέ. Mm. Είναι τόσο αλλαγμένα τα πράγματα, τόσο βαθιά ριζωμένα, τόσο καταστάσει επίση βαθιά ριζωμένε, δεν μπορεί να το αλλάξει. Το intervention πρέπει να έρχεται να πιάνεται από πιο νωρί και τα μικρά τα παιδιά να τα αλλάζει. Δυστυχώ, θα πω κάτι που είχα πει και στο επεισόδιο με τον Πάνο. Θεωρώ ότι οι ειδικά οι μικρέ γενιέ είναι αποκαρδιωμένε στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι. Να του φτιάξουμε καλά σχολεία, καλά ναι. πανεπιστήμια, καλού. Το, το λέω γιατί δεν. Θε... Ξέρεις, όσες φορέ έχω μιλήσει με κόσμο, δυστυχώ και λέω ξέρει αυτό πρέπει να αλλάξει. Πολύ Παραπάνω από ότι νιώθω άνετα. Ακούω που να πάω να μπλέξω που δεν θα βγάλω άκρη με τίποτα. Το είπε Τα... ο Δημήτρη. Αρισ... Mm. Δεν το είπε ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη είπε τη φράση ότι η αριστεία είναι συνήθεια. Ήταν να το βέσε, Ναι. Η αριστεία, είναι... η αριστεία είναι συνήθεια. Άμα είναι το παιδί γεννημένο σε ένα περιβάλλον. Και σου λέει: που Πάω τώρα, κάνω τι. Ε, Δυστυχώ είναι και κάποια πράγματα όμω που μπορεί να σου βγάλουν μια ματαιότητα. Δηλαδή. Και κολλάει πάντα αυτό. Πα εσύ και λε, ωραία, πάω να καθαρίζω όλα τα θρανία. Εντάξει, μου λέω εγώ. Παίρνω το άζεξ, να το σπίρνω και τα καθαρίζω. Και, π, δε, δεν πιστεύω ότι πειράζει ότι βάθουν τα θρανία, αλλά για παράδειγμα. Και την επόμενη μέρα τα έχουν ζωγραφίσει όλα πάλι. Mm -hmm, mm -hmm. Που, το ξαναλέω, δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Εγώ το είχα κάνει το που ήταν με ζωγραφική όνο Αλλά ένα παράδειγμα σε κάτι άλλο. Πα να φτιάξει κάτι και την επόμενη μέρα βλέπει ότι έχει γκρεμιστεί. Mm -hmm, mm -hmm. Αυγαριώνεσαι. Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Γι' αυτό στρατηγικά πρέπει να κάνει φόκου και να πει: Θα ξεκινήσω και θα κάνω ένα πείραμα. Δεν ξέρω πώ θα το κάνει. Δεν είμαι εγώ ε, στην κυβέρνηση, ούτε είμαι στην, στην αντιπολίτευση. Να κάτσουν να τα βρουν, να τα... <laughs> τι να κάνουν. <laughs> να, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται δουλειά. Άμα μου βγαίνουν όλη την ώρα, για το φαίνεστε, όταν έρθει η ώρα να δουλέψουν, να δουλεύουν. Να κάτσουν να βρουν, να οργανωθούν. Τι πρέπει να γίνει στα σχολεία. Τώρα τρέχουν όλε εκδηλώσει στο ζάπιο. Mm. Νομίζω πάντω ότι η σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο είναι ότι η Ματίνα αναφέρεται στα, στον πιαγωγείο, δηλαδή σε κάτι πολύ πίσω. Τα παιδιά του, του Λυκείου σήμερα, όπω και εμεί, είμαστε χαμένη, χαμένη υπόθεση. Ακούγεται πολύ άσχημο αυτό, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω κάτι στη γενιά τη δικιά μου. Ε, λίγο περισσότερο μπορώ στα, στα παιδιά που είναι, ξέρω εγώ, 10 χρόνια μικρότερα, λίγο περισσότερο στα παιδιά που είναι ακόμα πιο μικρά. Ίσως εκεί πραγματικά μπορεί να γίνει μια σημαντική αλλαγή να πα στα παιδιά που τώρα έρχονται, ας πούμε, στο. Ναι, όχι, εννοείται αυτό. Απλώ οι γονεί και οι δάσκαλοι είναι και αυτοί αποκαρδιωμένοι. Γιατί αυτή είναι. και αυτή είναι η νέα ναι. γενιά πλέον. Δηλαδή δεν πάνε και του λένε, έλα, πήγαινε επανάσταση. Ή αυτό θα πρέπει επανάσταση, να Επανάσταση, δηλαδή γύρισε το έτσι να το. Κάπω να, γίνει, να φανούν ότι αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ναι, ναι, Ήρθαμε ναι, να θέλω, κάνουμε. Θέλω, σίγουρα ναι, ενθάρρυνση. Ναι. Να... Θέλουν ενθάρρυνση να πιστέψουν ότι μπορούν πρώτα απ' όλα. Απλά σε 18 χρόνια ψηφίζει, οπότε. Όχι, δεν έχει να φτιάξει. Όχι, να φτιάξει ενώ τα παιδιά, ότι καλά, αν πα να, να μαζέψει ψήφου, έχει κάποιον που ψηφίζει, mm. είναι active in the και κάποιον ο οποίο είναι 18 χρόνια. Οκ. Mm. Okay. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνεται έτσι. Πω, λέω δεν, γίνεται. Είναι, δεν είναι μόνο ψήφι. Μπορεί ένα παιδί να ακούει ότι. Για μια εταιρεία που κάπω φέρεται άσχημα στου εργαζόμενου ή που δεν πήγε καλά. Κρίμα, πρέπει να ακούσει ότι, ωραία, θα φτιάξει εσύ τη δικιά σου όπω θε. Μπορεί και να το παλέψει και με δουλειά θα τα καταφέρει. Έχει σημασία να αρχίσει να περνάει αυτό. Ότι με δουλειά θα τα καταφέρει. Γνώμη, γενικά. Ένα πάντω θέμα που εγώ βλέπω πολύ ω σε συζητήσει, σε καταστάσει, είναι το ότι Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είμαστε εμεί λαό ή αν απλά ζω, ζω τους του παραπάνω. Αλλά δυσκολευόμαστε πάρα, μα πάρα πολύ να πούμε ότι μαλακή έχει γίνει. Έχει γίνει ρε παιδί μου. Πάμε τώρα να πούμε παρακάτω. Άναι. πάντα βρούμε. Ε, έρχομαι εγώ, ξέρω εγώ, και σε σκουντάω μια μέρα. Και για πάντα, ό,τι και να γίνει, θα λε ο Αντώνης ο Μαλάκα με σκούντισε όμω. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολύ αυτό το ότι εμένουμε. Προφανώ δεν έπρεπε ούτε να σκουντίξω, ούτε ήταν OK, ούτε είναι αποδεκτό, ούτε. Δεν έπρεπε να το κάνω, τελείωσε. Αλλά αυτό το πράγμα έχει γίνει και κάπω πρέπει να πάμε στο αύριο. Και υπάρχει τρελή, τρελή άρνηση στο να πούμε ότι ξέρει τι. Οι πράσινοι, κόκκινοι, μπλε, κίτρινοι, δεν ξέρω τι χρώματα υπάρχουν. Έχουν κάνει αυτέ τι μαλλαγέ στο παρελθόν. Μπορούμε τώρα να δούμε όμω πώ μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Δεν μπορεί να πάντα να μένει ότι ξέρει τι. Το 1980 τόσο είχε γίνει αυτό και γι' αυτό η άποψη που σου... μου λες εσύ 8 γενιές μετά είναι λάθος. Οκ, ε, okay, να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω πώ το βλέπει εσύ, αλλά εγώ το βλέπω πάρα πολύ έντονο αυτό το κομμάτι. Προβληματίστηκε να αυτήν. Ναι, προβληματίστηκα. Θα σου πω γιατί. Τι, γιατί δεν κατάλαβα επακριβώ πώ το. Για, γιατί το λε αυτό, Μπορεί να μου δώσει ένα καλύτερο ναι, παράδειγμα. Δε... Ωραία. Ε, συζητάμε και σου λέω εγώ, ξέρεις τι. Ε, α, έχω να πληρώσω του τους φόρους μου, ρε παιδί μου, και αυτά. Ε, και μου λες α, ναι, μαλακία σου γιατί εγώ του κλέβω, γιατί αφού δεν γίνεται τίποτα, δεν πληρώνω κι εγώ φόρου. Δηλαδή υπάρχει συνεχώ ένα φα... ναι. φα... φαύλο κύκλο σε όλα τα πράγματα. Α, ε, είναι ενδιαφερμένη πολιτική, δεν πληρώνω φόρου. Δεν πληρώνω φόρου, δηλαδή είναι διεφθαρμένη πολιτική. Α, δηλαδή, συνεχώς α, ναι. ε, ε, η πολιτική. δηλαδή συνεχώ έχουμε μπλοκ. Δεν θέλω να πω χρώματα γιατί δεν έχει νόημα. Η, η ποτήρια πολιτικό κόμμα ε, έχει κάνει τρία σκάνδαλα. Άρα, ποιον, ποιον, είναι η ευθύνη, Άρα δεν πειράζει. Είναι των πολιτών που... ή αυτών που κυβερνάνε. Ναι, και δεν πειράζει όμω που και οι Βόλτοι, ρε παιδί μου, κάνανε σκάνδαλα, γιατί αυτοί έχουν κάνει περισσότερα σκάνδαλα. Οπότε μετά κάνουν και δύο σκάνδαλα αυτοί, περνάνε, ξέρω εγώ, στο σκόρ τα σκάνδαλα του άλλου. Α, τώρα μα παίρνει να κάνουμε μισά σκανδαλάκι. Δηλαδή έχουμε συνεχώ ένα, ένα φαύλο κύκλο που μα σωθεί προ τα κάτω. Αντί να πάμε και να πούμε, Οκ, okay, έχει γίνει αυτή η μαλακία. Μπορούμε τώρα αυτό να το φτιάξουμε. Πώ μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη μέρα αύριο, Πώ μπορούμε να το αφήσουμε αυτό πίσω, Πώ μπορούμε Άμα από πουθενά δεν το πιάσουμε αυτό και πούμε ότι από κάπου θα πρέπει να το να διορθώνουμε, θεωρώ ότι Βέβαια, είναι οκ. Okay. Ναι, η διαφθορά. Γιατί αυτό, λοιπόν, η ερώτηση είναι, όπως το ακούω, ποιος έχει μεγαλύτερη ευθύνη, ο πολίτης ή ο πολιτικός. Mm. Αυτή είναι η ο πολιτικος αυτη ειναι η ερωτηση Σας, σας τη δίνω πίσω. Τι πιστεύετε. Εγώ πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ευθύνη έχω εγώ. Ο πολίτης. Εγώ ο ίδιο κιόλα. Mm -hmm. Δηλαδή, γιατί εγώ μπορώ να πάρω αποφάσει. Δεν mm -hmm. μπορώ. Το να σου πω ότι μεγαλύτερη ευθύνη έχει ο τάδε πολιτικό. Ναι, άμα τα πάρει σαν νούμερα, έχει μαθηματικά. Γιατί κάθε απόφαση που παίρνει επηρεάζει άμεσα περισσότερου ανθρώπου. Εγώ για να επηρεάσω περισσότερου ανθρώπου, έχω μια έμεση απόφαση που λέγεται ψήφο. Και αυτό με πιθανότητε. Αλλά στην καθημερινή μου ζωή. Παίρνω πάρα πολλέ αποφάσει. Οπότε για μένα έχω την ευθύνη και αυτό είναι που με αφορά κάθε μέρα. Και μια φορά τα τέσσερα χρόνια, καλούμε να εμπιστευτώ κάποιον, να κάνω delegate. Mm -hmm, mm -hmm. Αυτή είναι η μερική μου άποψη. Δεν ξέρω αν απαντάει. Ε, Και εγώ, εγώ θεωρώ ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν συμφωνώ απαραίτητα με το ότι η απόφαση του πολιτικού έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί έχει προέλθει από αποφάσει πολλών πολιτών. Άμα απέχω είναι μια απόφαση. Άμα λευκό είναι μια απόφαση. Άμα κόμμα Α Β, ε, άμα επιλέξω κόμμα Α ή Β, είναι μια απόφαση. Ναι, απλά είναι τα αυτό είναι που είπα. Ναι, αλλά. Είναι indirectly, αλλά στην πραγματικότητα, άμα εγώ ποτέ δεν αποφασίσω ότι πρέπει να βρεθεί ένα καινούριο κόμμα. Άμα, άμα θεωρώ ότι όλα είναι τόσο χάλια και εγώ είμαι τόσο καλό, μπορώ να το κάνω εγώ το κόμμα. Ναι, αλλά δεν έχει στην ίδια ισχύ εκείνη. Γιατί στιγμή. δεν. Ναι, αλλά κάπω όμω πρέπει κάπου να ξεκινήσει αυτό. Δεν μπορεί ναι. πάντα η πολιτική να είναι κάποιοι, μια ομάδα ατόμων η οποία πάντα να είναι ξεχωριστή από εμά. Ναι, ρε, ό, το Άρα, πάντα, λέω Όταν πούμε... παίρνει μια απόφαση, εκείνη τη στιγμή που παίρνει την απόφαση, εκείνη τη στιγμή εντελώ βράχει πρόθερμα. Στη στιγμή έχει άλλη βαρύτητα μια άλλη-άλλη. Εν τέλει, εγώ συμφωνώ ότι το σύστημα θα κάνει converge. Δεν δε, δε διαφωνώ τη στιγμή είναι που βάζω σε Εγώ θα δώσω θέλω... και μια απάντηση. Αυτή ήθελα. Εγώ αυτή ήθελα να ακούσω πιο πολύ από Λοιπόν. Ε, πρέπει να το δει τελείω σαν game theory. Τελείω. Ε, ναι, αυτή η ερώτηση εμπεριέχει το ότι είστε μόνοι σα, ότι είστε σε ένα κύκλο και είναι ο πολίτη ο πολιτικό, ναι, με τα dynamics και του αριθμού που είπε και είστε μόνοι σα. Τελείω έτσι. Mm -hmm. Σε ένα κλειστό κύκλο. Okay. Και βρίσκεσαι σε ένα σύστημα που δεν έχει γύρω σου, Ξέρω εγώ, μια Τουρκία, δεν έχει από πάνω μια ε, Ανατολική Ευρώπη, δεν έχει από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, την τελείως άλλη μεριά την, την Αμερική. Mm -hmm. Προποθέτει ότι μέχρι εκεί είναι κάποιε ευθύνε. Mm -hmm. Μεταξύ αυτών εδώ πέρα. Ε, η ερώτηση κάθε φορά πρέπει να γίνεται με το σύστημα το οποίο εκλέγει εν τέλει τους, α, τους πολιτικούς, είτε μιλάμε βασιλιά δεν υπάρχει καμία ε, εκλογή εντάξει εκεί είναι 100% προφανώς του πολιτικού που είναι ο βασιλιάς, όλες οι εκλογές ναι, στο προφανώς, μετά για. έχεις μία δημοκρατία που υπάρχει αυτή η περίεργη mm. περίεργη ισορροπία και το πώς ψηφίζουν mm -hmm. πελατειακές σχέσεις διαφθορά, περιέχουν και τους δύο και τον πολιτικό μετά έχεις και την κατάσταση του αυτούς όλους εδώ, ρε παιδιά, θέλει μία προσοχή. Είναι μία χώρα που βρίσκεται σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρεις και ποιος τρίτος κάνει mm. πράγματα, ρε παιδί μου, με τον με τον άλλο τρόπο. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε είναι σκάκι. Δεν, είναι, δεν, θα, το είναι, δεν θα το λέω ότι, είναι σκάκι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σύστημα. Ένα σύστημα ανθρώπων, γεωπολιτικό, ε, ψυχολογικό, ε, που δημιουργεί μάλλον ψυχολογικά θέματα ε, στο τραπέζι, και βιολογικά. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Αυτό που εγώ βλέπω είναι μία περίπου ίση ευθύνη, mm -hmm. λίγο παραπάνω σε αυτούς που είναι πιο δυνατοί και έχουν δημιουργήσει τις ομάδες τους, αυτό που λέγαμε και lobbying και networking και αυτά, δηλαδή τους πολιτικούς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λόγω των πελαιατιακών σχέσεων των διαφθορών και αυτό που λες εσύ, ρε παιδί μου, εγώ σε ένα σύστημα που γίνεται χαμός, πώς θα κάνω adapt και θα επιβιωσω Πώ mm -hmm. Πώς θα κάνω adapt και θα επιβιώσω. Άρα θεωρώ ότι έχει λίγο περισσότερη στο σύστημα έτσι πως το περιγράψαμε ευθύνη, ο πολιτικός. Mm -hmm. Εγώ ένα πράγμα το οποίο πιστεύω πολύ, για να επειδή συμφωνώ σε αυτό το οποίο λέω, ότι έχει, έχει, λίγο παραπάνω ευθύνη, ακριβώ γιατί λέω ότι η κάθε του απόφαση άμεσα επηρεάζει περισσότερου. Θεωρώ ότι έχει σημασία κιόλα να προσπαθεί να αποκτά και σαν άνθρωπο παραπάνω επιρροή. Ε, ενώ όταν λέω παραπάνω επιρροή, εννοώ να μιλά, να να κάνεις καλά τη δουλειά σου και να έχεις ίσως κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις από σένα μπορούν να, να ζουν καλά και να εξασφαλίζει κά, κάποια πράγματα. Δεν ξέρω. Και όσο μπορεί να βοηθά και άλλου ανθρώπου να ανεβαίνουν. Γιατί όσο περισσότερο βοηθά άλλου ανθρώπου να ανεβαίνουν, αυτή η απόσταση αρχίζει και μειώνεται. Δηλαδή, και πρέπει δηλαδή, να υπάρχουν και. πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα. Δυστυχώ, νομίζω στην Ελλάδα, όπω είναι στημένο το, το πολιτικό σύστημα, δεν υπάρχουν πολλά αντίβαρα. Εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση δεν το έχω καταλάβει ακριβώ πώ είναι, αλλά μου είχαν κάνει πάρα πολύ εντύπωση πώ δουλεύει το πολιτικό σύστημα στι ΗΠΑ. Που το κογκρέσο αποτελείται από δύο σώματα. Είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι και η Γερουσία. Και κάπω αυτά είναι σαν να ελέγχουν το ένα το άλλο. Κάπω. Mm -hmm. Α πούμε. Mm -hmm. Γιατί δεν έχουν πάντα, δεν εκπροσωπούνται. Νομίζω ότι συνήθω εκπροσωπούνται αντίστροφα. Δηλαδή, έχουν περισσότερου δημοκρατικού σημαίνει, περισσότερου ρεπουμπλικανού ή άλλοι. Οπότε δημιουργούνται κάποιε τέτοιε δυναμικέ. Και εντάξει, και στην Αμερική βλέπει ότι και κάποιε, επειδή η αγορά μάλλον είναι πιο ελεύθερη, οι επιχειρήσει μπορούν να ασκήσουν. Δεν μιλάω για μαφιόζικα πράγματα, αλλά μπορούν να ασκήσουν και επιρροή στη, στην κυβέρνηση. Αυτό. Ναι, Οπότε ναι. Είναι, είναι, είναι περισσότεροι δυνατοί παίκτε. Όσο λιγότερου δυνατού παίκτε έχει, ναι. έχει τόσο περισσότερο μονοπόλιο εν τέλει. Mm -hmm, mm -hmm. Και ξέρει, στο μονοπόλιο οι Πολλοί έχουν μικρό διαπραγματευτικό χαρτί. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Ε, πάρα πολύ δύσκολε συζητήσει, παιδιά. Είναι άλλη αριθμή, άλλη δυναμική μια χώρα σαν την, σαν την Αμερική. Ε, η Ελβετία έχει πολλέ εκλογέ, για παράδειγμα, άμεσε. Δεν ξέρω πώ λειτουργεί αυτό. Δεν το άλλη, επίσης, α, άλλη τοποθεσία και το που βρίσκεται η Ελβετία ε, καλά, ναι. και τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια η Ελβετία. Άλλο τι έκανε. Γι' αυτό σου λέω, έχει και, έχει και, παίζει και το ρόλο του τι έχει γίνει στο παρελθόν. Ε, παίζει το ρόλο του. Πε... Είμαστε, είμαστε μία χώρα, ξαναλέω, που είμαστε εδώ που είμαστε, σε συγκεκριμένο σημείο, γεωγραφικό έγαμα το σημείο. Μας την έχει κάτσει πολύ άσχημα. Είμαστε περίπου 10 εκατομμύρια. Πολύ καλά, depends. Πολύ καλά, για... Δημιουργεί κρίση, ρε παιδί μου. Δημιουργεί το stability. Δεν yeah. δημιουργεί stability φάση η Ελβετία. Είμαι, ξέρω εγώ, εδώ στη μέση τη της Ευρώπη και το παίζω ουδέτερο. Και γίνω τον γύρω τον κύριο μου σκοτώνονται οι άλλοι και εγώ είμαι ουδέτερο. Ε, και, και είναι και, είναι και άλλα ρε. τώρα εκτό από τη γεωπολιτική θέση και, και πιο απλά θέματα. Η Ελλάδα είναι ορεινή με πάρα πολλά νησιά. Ποτέ δεν μπορεί να έχει το infrastructure τη Ολλανδία. Και τη Βελγίου ακριβώς, Ακριβώ. Άσυλο Γίγκολσον. Ακριβώ. Πάρα αυτό και πέτα το όπω είναι, έτσι στα νησιά, βάλτε σε μια λίμνη μέσα, δίπλα κάπου από εκεί. Δεν θα μπορέσει ποτέ να το έχει με την διαποδοτικότητα. Επίση, μετά η άλλη ερώτηση, λοιπόν, πιο κοσμοθεωρία, πιο φιλοσοφική, πιο επιστημονική, είναι ε, σε ένα σύστημα όπου έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά ξέρεις, όρια περιβαλλοντικά θέματα, συγκεκριμένο κλίμα mm -hmm. και συγκεκριμένους ε, ή συγκεκριμένη πανίδα, συγκεκριμένη χλωρίδα έτσι και για την αγροτική ανάπτυξη οτιδήποτε, πόσο μόνο ο εκάστοτε άνθρωπος ή τα ανθρώπινα συστήματα είναι αυτά που επίσης έχουν το μεγαλύτερο Impact στην οργάνωση και τι και υποδομέ του. Σίγουρα είναι πιο δύσκολη, πιο δύσκολη πίστα. Είναι διαφορετική πίστευα. Σε κάποιου άλλου έχει κάτσει να έχουν ρεφίλιο πετρελαιά. Έχω εγώ πετρελαιά. Βλέπει <laughs> να Συμ, έχω πετρελαιά. Συμφωνώ. Θα, τώρα που κολλάει αυτό. Έχου, έ, έχει πεθάνει το Twitter μου, το ex μου, το feed, εκεί να μου εμφανίζει ανθρώπου οι οποίοι μιζεριάζουν με τη σκαταπολικτική Σαθήν. Οκ. Okay. Και. Τι φι... περίεργο είναι αυτό. Δεν ξέρω. Το ε, εμφανίστηκε <laughs> πολύ τότε, τότε. Ναι, Α, ναι. ιδέε, σου εμφανίστηκαν και σε ένα κάτι πώ. Ένα συγκεκριμένο ναι. πώ είναι. Μου εμφανίστηκαν και κάτι άλλο. Και λέω. ρε φίλε, true. Okay. δεν είναι ωραίε οι πολυκατοικίε. Εντάξει, εγώ βλέπα και ένα. Μου εμφάνισε και το YouTube ένα ντοκιμαντέρ αντίστοιχο και έβλεπα που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, δεν είναι ωραίε. Αλλά. Mm -hmm. Ρε ντουντ, η Ελλάδα κυριολεκτικά κλείσαμε 200 χρόνια κράτο πρόπερση. Ακριβώ. Και απλά, κλείσαμε 200 χρόνια ε, κράτο. Δηλαδή, τ, τ, για να χτιστεί αυτό το οποίο σήμερα λέμε Ελλάδα, μιλάμε για μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά πέρα, Χούντα. Ε, Εμφύλιο. Όχι, συγγνώμη. Ε, κατοχή. Εμφύλιο. Χούντα. μου ε, λες Δηλαδή, οκ, okay. και πετρέλαιο δεν έχουμε. Σκλάβου δεν είχαμε. Ε, τώρα, ναι, πάμε στην αρχαιότητα. Ναι, αλλά εντάξει, να τώρα για άλλου πολιτισμού. Έχει αλλάξει. Είναι αυτό πάλι που έλεγε ο Πάνος, ότι πήγε σε ένα ξενοδόχο στο Παρίσι και του λέει είχαμε τις φυτίρ με τα βαβάκια στη Νέα Ορλεάν. The fuck, dude. Ναι. δεν λέει αυτό. Δεν λέει κανένας ότι θα οι πολύ είναι αλλά οκ, okay, με μέτρο το ξύδι. Και πού, πού αποσκοπεί εν τέλει όλο αυτό. Ε, κάνε κάτι, ξέρω, κάποιοι έχουν χρήματα να φτιάξουν τα δικά του κτίρια. Ε, κάντε κάτι ωραίο, ρε παιδιά. Αν ε, το, το, το Ναι. Δεν ξέρω λες. Όχι, εγώ ακούω, ακούω. Ε, εντάξει, τη, τη βαρύναμε δηλαδή, αλληλικά, λίγο λοιπόν, τη συζήτηση, δεν πειράζει. Ε, ε, την, μάνα, ναι. την, κάναμε φιλοσοφία, την ανεβάσαμε. Λοιπόν, σωστά, σωστά. Την ανεβάσαμε. Η τστις. αλήθεια είναι ότι είμαστε και κοντά στη, στην αρχαία αγορά. Εντάξει, <στονίκηση> κάπω. Είμαστε στο ιστορικό τρίγωνο, οπότε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε. και, τώρα και εγώ το έπαιξα μάγκα, αλλά και εγώ τελείω επικούρια φιλοσοφία. Που σημαίνει τι λέει επικούρια φιλοσοφία. Λάθε βιώσα και μην μπει στην πολιτική, α πούμε, για παράδειγμα, ποτέ, γιατί είναι, ξέρω εγώ, Προδιαγεγραμμένος τρόπος να γίνεις διεφθαρμένος, ξέρω εγώ, να... Κάποιο κάποιος ε... μου έχει πει ότι Ά, ο Πλάτωνας έλεγε. έλεγε, που δεν λέω το ότι το έλεγε είναι σωστό, εντάξει. Με δεν... Κάναν το έλεγε. Δεν ξέρω καν ναι. το έλεγε. Το, 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 έλεγε δεν το κάνει σωστό και ξέρεις πώς, uh, πώς το λένε, retweets are not, το, το λένε, Έλεγε ότι για να πλεχτεί κάποιο στην πολιτική... Πρέπει να μην έχει οικογένεια και περιουσία και δεν ξέρω εγώ. Όχο... Ήταν, έβαζε κάποιε συνθήκε έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το οποίο πολύ απλά λέμε στο business conflict of interest. Γιατί αν υπάρχει conflict of interest στην πολιτική, αρχίζουν μετά τα, τα ζόρια, ειδικά όσο πιο φτωχό είσαι. Γιατί τα, άμα, άμα είσαι νεφτά, ξέρω εγώ. Κοινώ. Όσοι. Λοιπόν, αφήγημα, άλλο αφήγημα. Όσοι αποφασίσετε να κατέβετε στην πολιτική, οτιδήποτε επάγγελμα κι αν είστε, ε, είτε βρίσκεται σε τώρα στην πολιτική, λέω εγώ τώρα. Ρε παιδιά, με μέτρο τη διαφθορά. Με μέτρο το, το φαίνεστε. Εγώ θεωρώ ότι έχετε μία χή παραπάνω ε, δύναμη, ευθύνη, ε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ε, με μέτρο, ε, εντάξει, έλεος κάπου. Δεν ξέρω, έλεος. Ε, εγώ φάχ. αυτό έχω να πω έλεος. Yeah. Δηλαδή, το, τα καταλαβαίνω όλα και το ακούω και τα καταλαβαίνω και να έρθει απέναντί μου και να μου πει ο δεν ξέρω εγώ έτσι είναι τα πράγματα, έτσι δουλεύουν, ωραία, ναι. εμένα με, με, ένα μέτρο, ρε γαμότο. Με ένα μέτρο. Αυτό έχω Μας να πω. Μας έλεγε ένας ε, φίλος με τον, ε, με τον Αντώνη, ποια είναι η διαφορά στην, ε, στην ελληνική γραφειοκρατία και στη γραφειοκρατία τη ε, της Γερμανίας. Και έλεγε ότι... Στη, όχι στη γραφειοκρατία, σύνομαι. Διαφορά. 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 της ελλαδας mm -hmm. mm -hmm. της Γερμανίας. Και έλεγε γιατί και η Γερμανία είναι μια πολύ διεφθαρμένη χώρα. Δηλαδή, στα μισά, όσο να γίνει στην Ελλάδα, που ξέρει. Κα... Κάποια γερμανική εταιρεία είναι πλεγμένη. Έλεγε ότι. Και δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό, αλλά μου βγάζει νόημα ότι. Στη Γερμανία θα μπει έτσι ο καρφωτό αυτό ο οποίο είναι να μπει, αλλά ποτέ δεν διαπραγματευόμαστε το αν η δουλειά θα γίνει στο ακέραιο. Δηλαδή δεν. Ξέρετε, okay, οκ. Γίνεται. Θα δουλέψει. Γίνεται. Να στο Αλλά διά. αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε. Θα δουλέψει. Ναι. Κάτι θα κάνει. Θα κάνει που... ένα execution. Κάτι θα γίνει. δουλέψει. Δε λέ... που... Δεν λέει, δε λέει κανεί ότι αυτό είναι οκ. Okay. Γιατί okay. δεν είναι οκ. Okay. Γιατί αυτά είναι λεφτά εργαζόμενου που περισσότεροι εργαζόμενοι δεν βγάζουν πολλά λεφτά και τα πολλά έρχονται μάλλον από του πούλου. Μάλλον. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, εξαρτάται και την αναβγή. Μπορεί να υπάρχουν και μπίνιοι, να αλλάζουν πουλάζουν εντελώ όλο αυτό. Αν και αυτοί αλλιώ ζουν, αλλά anyway. Ε, ε δεν θες διαφθορά, αλλά τουλάχιστον πάμε για αρχή άμα, άμα είναι να το κάνουμε incremental και όχι με τη μία, ε, ξέρεις, χρειάζεται ένα upgrade, να πεις, η δουλειά τουλάχιστον πρέπει να γίνει. Όπω λέμε. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ήταν παράδειγμα διαφθορά στην, στην Αθήνα, αλλά ο μεγάλος περίπατος, που ρεντίκολα ήταν 100%, κατά τη γνώμη μου βασικά, δεν ξέρω, ε, είχε, λέγανε θα έχει υποβλητατό δρόμο, θα έχει το Α, θα έχει το Β. Τελικά πολλά από αυτά τα οποία λέγανε δεν έγινε. Μετά, ή Αθυναϊ... είναι η Αθηναϊκή Ριβιέρα που, είναι, που λέγανε θα κάνουμε έναν πομιλατόρο μέχρι το Σούλ. Λένε, α, θα σταματήσει ε, στη Βουλιαγμένη, ξέρω εγώ, ή κάπου. Όλα αυτά, δεν ξέρω εγώ άμα είναι διαφορά, αλλά άμα αρχίζεις και παρατηρείς αυτό τον ντυφ μεταξύ τι λέμε ότι θα γίνει και τι γίνεται, και τα λεφτά δεν νομίζω να είναι λιγότερα τελικά, αρχίζεις και υποψιάζεσαι λίγο, φίλε, mm -hmm. ακόμα στιγμή και μετά. Mm -hmm. Και λες γιατί. Μπορεί και να μην υπάρχει διαφορά και να είναι απλά μαθηματικά. Μακάρι και όχι. Θα σου πω και άλλη μία, τώρα έτσι μου ήρθε και άλλη μία πιθανή λύση σε αυτό το game theory πρόβλημα πολίτη πολιτικού για το πώς ψηφίζουν οι πολίτες είναι να προσπαθείς να αξιολογείς πρόσωπα των πολιτικών και να βλέπεις αυτή υπαρξιακά και για νόημα Ψάξ τους λίγο, το, το, πιστεύουν, το, το πιστεύουν ότι θέλουν να κάνουν αλλαγέ mm -hmm. σε μια σωστή κατεύθυνση. ή σου έχουν δώσει ρε παιδί μου παραδείγματα σαν προφίλ, αυτό για το φαίνεστε και το είναι, ότι παρά είναι του φαίνεστε. Εκεί, μπορείς, να, εκεί σου ξεφεύγει, του ξεφεύγει του πολιτικού, νομίζω κάπου το όριο, και είναι εύκολο για τον πολίτη σιγά-σιγά-σιγά να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι κάτσε. Έχω ένα πολιτικό που 99% του χρόνου του αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να είναι σε ένα. Μέσω, σε ένα παράθυρο, σε μια τηλεόραση. Ε, τι μήνυμα μου δίνει αυτό τώρα. Άρα μου δίνει αυτό ότι όντω παρά είναι του. του φαίνεστε. Αρχίσει και βλέπεις, ξέρω εγώ, κάποιους σε πάρα πολλά, α πούμε, events, σε πάρα πολλά πάρτι. Κάτι σου λέει και αυτό, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Σου λέει κάτι. Μία στάκα, ρε παιδάκι μου, μία στάκα. Mm. Ε. Και ένα άλλο κριτήριο, πόσο ερευνητικό το πούμε λίγο mindset έχει αυτός ο πολιτικός. Αν τον βλέπεις να είναι, ε, να μην σέβεται ας πούμε, ε, αυτούς με τους οποίους μιλάει εκείνη τη, τη στιγμή, έχει ένα συγκεκριμένο ύφο. Δηλαδή προσπάθησε να αρχίσει να παίρνεις κάποια signals για το πώς θα, θα ψηφίσεις. Next level τώρα αυτό Απευθύνομαι στο κοινό, στην κοβέντα που είναι το υπέρτατο κοινό. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το κοινό. Εντάξει, σε... τα παγόνια εδώ είναι <σχε> Αυτοί που <σχε> μας βλέπουν, αυτοί που μας βλέπουν ήδη, πιστεύω θα κάνουν καλέ επιλογές στο τι θα ψηφίσουν. Και όλα πιστεύω, γιατί όπως είχα πει σε μια κοινή συζήτηση που έχουμε τον πάρει και έναν παλιό καλεσμένο... Ε, Κάπου λέγαμε και καλά για τα views, πότε είναι πιο λίγα, πιο πολλά και αυτά. Γιατί γενικά με ένα κανάλι που ε, μέτρια προ κακά views, δεν είναι ότι έχουμε κανένα τρελό κοινό. Ε, αλλά του έλεγα ότι ξέρει τι, έχουμε 500 με 1000 views, αλλά έχουμε τα καλά 500 με 1000 views. <συστηνή> ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν το. Έτσι, έτσι. Α, μου ήρθε κι άλλο, παιδιά. Για του πολιτικού. Καλά, μου ήρθε. Τελευταίο, τελευταίο, τελευταίο. τελευταίο. Γιατί δεν έχω δει και τα με τον το, Λοιπόν. άλλα προφίλ πολιτικών. Άμα βλέπει ότι ρε, παιδιά, 100 χρόνια τουρκικά. 100 χρόνια Τούρκικα δηλαδή. Έχεις, δεν είναι αναγκαστικά να μιλάει για του πρωθυπουργού που έχουν περάσει τι χώρε που είναι συγκεκριμένε οικογένειε. Αλλά και στου υπόλοιπου συγκεκριμένε οικογένειε, ποια ήταν η προπηρεσία του και η εμπειρία του, ήταν στο τάδε κόμμα, στη τάδε φοιτητική παράταξη 100 χρόνια. Δεν έχει δουλέψει πουθενά. Γραμματέα μετά στο δέχιο. Ναι. Δεν, δεν Καταμένου έχει κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Mm. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ε, και βλέπεις και κάποιον άλλον πολιτικό που μπορεί να είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, και κάπου έχει δουλέψει αυτός ρε παιδί μου και δεν έχει και την τρομερή, δεν ξέρω, το τρομερό πολιτικό παρελθόν, αλλά κάτι έχει κάνει. Α τον δώσουμε μια ευκαιρία, αφού στου άλλου έχει δώσει την οικογένειά του εκατό φορέ ευκαιρίε δεν έχουν αλλάξει πράγματα. Ξέρω εγώ. Είναι και αυτό ένα κριτήριο. Αυτό το πιστεύω πάρα πολύ που λε και πιστεύω ότι. Προσπαθώ να το κάνω πιο εύκολο για κάποιον ίσως να πάει προς τα εκεί. Ο κόσμος φοβάται να, να, δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Εγώ το, έχω παρατηρήσει. Το είναι αυτό νομίζω. Που πάμε να μπλέξουμε. Κοίταξε, έχουμε λίγο την οικογενειοκρατία παραπάνω εμείς. Εντάξει, τώρα μιλάς με, στην Αμερική που έχουν δύο κόμματα και παίρνει ο 51% και ο 49%. Πω, ναι, πω. αλλά είναι... Τα έλεγε ο Τραμπ. Ε. Νεποτίσμα. I like nepotism <laughs> <mere. laughs> nepot is good. Ad, δεν, το, mm -hmm. δεν, το, δεν το έχω δει αυτό. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Εντάξει, έχει να μα στείλει βίντεο δηλαδή μετά. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι και μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το είδαμε βασικά επί του πρακτέου με στην κρίση, δεν είναι και πολλά αυτά τα οποία μπορεί να σκατώσει εντελώ. Δηλαδή, OK, μπορεί να κάνει πραγματικά κακή δουλειά, μπορεί να κάνει πραγματικά καλή δουλειά, αλλά κάπω έχει περιοριστεί το εύρο κινήσεων το οποίο έχει. Αυτή είναι εμένα η δική μου η οπτική και πώ το. Το έζησα τουλάχιστον μέσα, μέσα στην κρίση. Βέβαια, τώρα έχουμε λιγότερη επιτήρηση και περισσότερου βαθμού ελευθερία. Αλλά still, δεν μπορεί να πα ε, ξαφνικά και να πει Α, εγώ στην Ελλάδα ανοίγω όλα τα διαβατήρια, ελάτε ε, ε, χωρί βίζα. Φαντάζομαι και ότι Υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι που δεν το προβλέπουν αυτό. Ε, είναι πολλά αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει για να υπάρχει μια σταθερότητα. Οπότε. αυτό. Καποιο μπορεί να θέλει να ψηφίσει κάτι που είναι εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, να προτείνει φύγουμε που Αυτό okay, είναι όντω μια μεγάλη αλλαγή. Και εντάξει, θέλει παραπάνω σκέψη. Yeah. Anyway. Δεν ξέρω. Θα, νομίζω μετά θα γίνω πολύ πολιτικό και δεν έχω σκοπό από την. πριν το μεσημεριανό. πριν το μεσημεριανό με τίποτα. Το σημαντικό είναι, νομίζω να. Εγώ να... ε, αν κάτι θα έλεγα είναι ότι η αποχή είναι γι' αυτό μια επιλογή. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ έκανα λάθο, κατά τη γνώμη μου, στο παρελθόν. Γιατί δηλαδή δεν είναι, ήμουν πολύ. Όχι ενεργό στο να κάνω πράγματα, αλλά στο να ασχοληθώ. Και με ε... μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η αποχή, σε αποχή. ναι, ναι, ναι. Ε... οπότε, μια και έχουμε και ευρωεκλογέ τώρα. Πω... <συμπή> Ψηφίζετε, ρε παιδιά. Α, να πάτε το δίνω στο τέλο. Να ψηφίσετε Θεωρώ ότι έχει σημασία αυτό, γιατί όταν μιλά για. Εντάξει, αν πα στη δημοτική, είχαμε 60% από χίλια, δηλαδή κάτι ένα ακραίο νούμερο. Υπάρχουν ναι. βέβαια και προφανώ κάτι πεθαμένοι που του έχουν κάποια χρόνια, επειδή δηλαδή, ακόμα και πέρα πάνε και να του ψάχνουν. Ναι, αλλά ναι, 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 ναι. Το 60 είναι, είναι, πολύ βαρύ νούμερο, αν το σκεφτεί. Οι περισσότεροι και... δεν νοιάζονται. Ή, ή... θεωρούν ότι είναι μάταιο. Και άμα θεωρεί ότι είναι μάταιο, δεν νοιάζεσαι, ε, μετά μπορεί και να μην παραπονιέσαι. Πία ψηφίσει ένα μικρό κόμμα. Πία ψηφίσει, ρε παιδί με ένα μικρό κόμμα. Α, ένα μικρό κόμμα. Κανεί, μπορεί να έχει χώρο στην Βουλή και να πει κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Ή στην Ευρωβουλή ή κάπου. Να το να το αφήσουμε εδώ. έχουμε να πάμε για κάπου αλλού. Πέρα από το πολιτικό. Τη συζήτηση σήμερα. Δεν ξέρω. Όχι. Okay. Ναι, Δεν ξέρω. Είμα... Θα μου πείτε ό,τι θέλετε. <laughs> <laughs> Ανοιχτή Όχι. Okay. Ε, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το. Ξέρεις, κάνει ένα ωραίο έτσι, κλείσιμο προ τα <laughs> δω. Τα... Ε, μπορούσαμε να το αφήσουμε εδώ πέρα. <laughs> Τέλεια. Για να έχουμε και ένα. Και λόγια να ξανάρθει κάποια στιγμή. Εννοεί που μα χάσει. Εμεί κάνουμε πολλά rounds με του καλεσμένου. Mm. Δεν ξέρω αν το έχει δει. Αλλά να ναι, γιατί η επανάληψη έχει σημασία. Οκ. Ε, okay. ε, 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 ευχαριστούμε γενικά, Ματίνα. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα είπα την άποψή μου. Θεωρώ ότι κάνετε τρομερή εκπομπή. Φαίνεται πολύ καλού στοχευμένου καλεσμένου και ό,τι έχω δει και από τι προηγούμενε εκπομπέ. Και σήμερα φέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καλά, ήμουν τελείω προετοιμασμένη, γιατί είπα τώρα, ανοιχτή ήμουν πολύ προετοιμασμένη να κάνουμε την καθαρή, την κλασική, την, την τίμια, την τεχνολογική, πληροφορικάρια ναι. συζήτηση που λέγαμε big tech και όλα αυτά, και από εδώ και από εκεί και AI. Αλλά για αυτό που λέμε για το φαίνεστε και το, και το είναι, εντάξει, ρε παιδιά, έχω πάει, να σα το πω και εγώ προσωπικά, σε 100 events. Τα έχω πει εκατό φορέ. Τα έχουμε πει εκατό φορέ. Δηλαδή θα κάνουμε ερωτήσει, θα κάνουμε συνέχεια την ίδια ερώτηση. Έχω και αύριο <laughs> κι άλλο σχετικό event Να πούμε για το AI, να πούμε για τι big tech εταιρείε, να πούμε για managing teams, να πούμε για diversity. Ένα προσωπικό πράγμα γιατί έτσι περνά α πούμε, και τα, και τα μηνύματα που προσπαθώ να δίνω και στι κοινότητε στι οποίε ασχολούμαι. Είναι ότι επίση μέχρι ένα σημείο όλα αυτά. Μέχρι ένα mm. σημείο το, το φαίνεστε. Εντάξει, να τα συζητήσουμε, κάνουμε awareness, μετά πρέπει να βλέπουμε πού μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Να, να πιάσουμε κάνουμε το σκερμπάνι. Execution. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό. Ε... Μ' άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση. Δεν έχω κάνει ποτέ okay. μου σχεδόν πολιτική και λίγο φιλοσοφική συζήτηση. Πάντα οι συζητήσει μου ήταν κινούμενες στον χώρο της, της τεχνολογία, καθαρά και μόνο. Σα ε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για και την εμείς. ευκαιρία. Και εμείς Ματίνα. Και εμείς, ήταν, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Και όπως μας αρέσει να λέμε, ψυχοθεραπεία κάνουμε εδώ πέρα, ελπίζουμε. Ναι, ναι. να <laughs> τα βγάζουμε, ξέρεις, και, ηρεμούμε ε, ωραία, πηγαίνοντας προς το τέλος, ε, προτείνουμε πράγματα σε περίπτωση που το θυμάσαι και αυτό. Οπότε μπορείς να πάσετε πρώτη τελευταία μια και σε καλεσμένη. Θα προτιμούσα να ξεκινήσεις ή να... Τέλεια. Κλήσεις. Λοιπόν, επειδή μπορεί αυτό που θα πω να συνδυάζει λίγο τον χώρο της πολιτικής με τον χώρο της τεχνολογίας. Μου αρέσει αυτό. Να βρει ο κόσμος να διαβάσει ένα βιβλίο που λέγεται Chip War. Mm -hmm. ε, και σου λέει, έτσι είχε μία, το έχει γράψει ένας που είναι οικονομικός, ε, οικονομικός παύλα ιστορικός, Chris Miller, δεν θυμάμαι, ε, και σου λέει, ρε παιδί μου, η Silicon Valley, τι φασούλα, ε, τι προσπαθήσαν να κάνουν κάποιε άλλε χώρε. Ρώσοι να πάνε του αντιγράψουν, okay. κάνουν και αυτοί εκεί τα τσιπάκια, τι γίνεται με την Ταϊβάν, πώ διαφορετικέ δυνάμει κινούνται στο πολύ απλό τον, τον χώρο, τον αγαπημένο των τον, τον τσιπς. Αυτό πρέπει να μα ενδιαφέρει όλου. Γιατί όλε αυτέ τι συζητήσει που λέμε για την τεχνολογία, που θα πάει το μέλλον, πράγματα, για το AI, πρέπει να θυμόμαστε ότι Υπάρχει και ένα hardware από πίσω. Ναι, ναι. δεν τρέχουμε στο cloud αυτά. <laughs> Παραδείγμα μα, υπάρχει και ένα hardware από πίσω. <laughs> και διαμορφώνει χώρε, πολιτικέ κλπ. Οπότε, εγώ προτείνω αυτό το βιβλίο. Ε, το έχετε διαβάσει, δεν ξέρω, το έχετε. Όχι, στο αλλά προτείνω και σε εσάς. πάνω το... το. Πλέον που το... έχω εκείνη, πατάω ένα κουμπί και είναι. σπίτι μου έτοιμο. <laughs> 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 με περιμένει mm -hmm. το να πάω Καλά, <thấy> και κάτι πολύ άσχετο. Έχω ξεκινήσει μία σειρά που λέγεται Three Body Problem. Άσχετο. Το <that> like yeah, Netflix. Έτσι και αυτό Το άκουγα αυτό πάρα πολύ τελευταία, δεν ξέρω. Πέταξε και ένα πάσιφι στο. Ο Δημήτρη, σα λέω, στο άλλο το επεισόδιο του. Εντάξει, εντάξει, τώρα η Δημήτρη από το Three Body Problem. Είναι εντάξει. Όχι. Οκ. Ευχαριστούμε. Πάρι, έχει συνάπα. Ναι, ναι, ναι. Economics explained. Είναι κανάλι στο YouTube που πιάνει διάφορα θέματα κατά βάση μακροοικονομίας και έχει πάρα πολλά ενδια... ενδιαφέροντα βίντεο. Δύο τα οποία εμένα μου τράβηξαν την προσοχή πάρα πολύ είναι η οικονομία της Ιαπωνίας και πώς δούλευε χωρίς growth και με μηδενικά και αρνητικά επιτόκια όλο αυτόν τον καιρό και η οικονομία της Γερμανίας, πώς έχει χτιστεί και πώς η Γερμανία, μια χώρα στην Ευρώπη είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στο... στον κόσμο αυτή τη στιγμή αυτό. Και, θε... και έχει πολύ ενδιαφέρον τα βίντεο. Τώρα δεν ξέρω πόσο ακριβή είναι, αλλά τουλάχιστον είναι entertaining. Αυτό μπορώ να το πω. Η δικιά μου πρόταση είναι τέτοιο. Ε, να γίνουμε λίγο πιο ενεργοί σιγά σιγά, διαβάζοντα πρώτα, ασχολούμενοι κλπ. Στο, στο, κομμάτι αυτό. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξαναλέω το βλέπω με τον εαυτό μου ω τον πρώτο. Ε, κακό κακώ συμμετέχουν στο, 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 πολιτικό κομμάτι, που δεν, δεν σχεδόν καθόλου τα τελευταία χρόνια, ε, τελευταία, αρκετά χρόνια πριν και μέχρι σχετικά πρόσφατα. Ε, οπότε δεν ξέρω, θα βρω και θα βάλω μάλλον το site που σφίζω, κάπω έτσι υπάρχει νομίζω ένα το τέτοιο, mm. που μπορεί να πα και να δει σε πιο εκλογικό είσαι. Οπότε είναι εύκολο να, να φτάσει τελικά εκεί. Ε, αυτά. Ε, μικρή κουβέντα. fm slash. slash s 5 slash e24. Σωστά, βεβαίω. 24 είμαστε πλέον. Ε, πλησιάζουμε άλλα 8 γιατί. Είμαστε το 75% τη σεζόν. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, αυτά. Ε, Ματίνα, Ματίνε, ευχαριστούμε και πάλι πάρα, πάρα πολύ ναι, ναι. για την πορεία κουβέντα. Και με του άλλου θα λέμε την άλλη εβδομάδα.